Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα όπως καθημερινά με το πρώτο θέμα, την εκπομπή Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας από τις 10 μέχρι τις 12. Έτσι λοιπόν και σήμερα ξεκινάμε, 10 και 3 πρώτα λεπτά λέει το δικό μου ρολόι, ελπίζω να συμβαδίζουν τα ρολόγια μας και έτσι θα πάμε όπως είπαμε μέχρι και τις 12 και σήμερα. Λοιπόν, πώς έχουμε γίνει, πώς έχουμε γίνει. Βλέπετε εδώ έχω αυτά τα αντισηπτικά μαντιλάκια και καθαρίζω εδώ το γυαλί, τις σταθερές επιφάνειες, το λάπτοπ, για να είναι όλα, ξέρετε. Τι να κάνουμε, μας έχει γίνει και καλώς μας έχει γίνει αυτή η συνήθεια. Έτσι για να θεωρήσουμε και κάποια πράγματα από αυτά που προϋπήρχαν. Βέβαια, αυτοί που έχουν συνηθίσει αλλιώς την καθημερινότητά τους, να είστε σίγουροι ότι πάλι έτσι θα συνεχίσουν και πάλι έτσι συνεχίζουν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι καθημερινά πάνω από έναν νηπτήρα με ένα σαπούνι στο χέρι ή με ένα αντισηπτικό ή με ένα αυτό. Είναι αυτοί που λένε, όχι μωρέ αδερφέ, τώρα σιγά αν είναι να μας βρει θα μας βρει και αν είναι να γίνει θα γίνει. Όπως δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σας, πάλι κυκλοφόρησε ένα fake news το οποίο έχει υποτίθεται μία συνομιλία με μηνύματα, ακούστε, με μηνύματα, με τον Νίκο το Χαρδαλιά και τον Πρωθυπουργό, να λέει ο Πρωθυπουργός του Χαρδαλιά, τι έγινε Νίκο, όλα καλά, εντάξει, θα έρθουν τα χρήματα από το ΣΟΡΑ και ξέρω εγώ, και να λέει ο Χαρδαλιάς, ναι Πρόεδρε, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, θα έρθουν και τα λοιπά. Η μόνη απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε ή να εκφράσουμε μία απορία είναι τι πίνετε και δεν μας δίνετε ρε παιδιά εσείς όλοι που ανεβάζετε όλα αυτά, τι λιγμένα χάπια παίρνετε. Δηλαδή σας έχω πει επανειλημμένως, βάλτε αυτά τα χάπια κάπου τέλος πάντων να δροσίζονται στη δροσιά, μην τα έχετε στη ζέστη, χαλάνε, φάρμακο είναι, χαλάει και έχετε παρενέργειες. Τις όποιες παρενέργειες έχετε, γιατί έχετε, αυτό είναι σίγουρο. Ότι έχετε παρενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέτε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είναι αστείο. Αστείο και μόνο ότι πέφτει μπροστά σου κάτι τέτοιο και το διαβάζεις, έστω από καθαρή περιέργεια, να δεις τι είναι αυτό. Χαρδαλιάς Μητσοτάκης τώρα, συνομιλία για το αν ήρθαν τα χρήματα του ΣΟΡΑ ή. Όχι του ΣΟΡΑ, συγγνώμη. Πού το θυμήθηκα αυτό να το. Το ΣΟΡΑ, ναι. Το ΣΟΡΟ. Τι ΣΟΡΟ τώρα, εντάξει. Κοντά είναι. Κατ' όνομα τουλάχιστον, γιατί για λεφτά δεν το συζητώ. Λοιπόν, για πάμε στο πρώτο τηλέφωνο. Πρωινός, ποιος να είναι άραγε. Παρακαλώ. Ναι, εγώ ακούγομαι. Εσείς ακούγεστε και πολύ ανυπόμονος μου φαίνεστε. Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Μισό. Παρακαλώ. Πώς γίνεται δηλαδή ο δημοσιογράφος να μην έχει προλάβει να πει καλημέρα και εσύ να έχεις πάρει τηλέφωνο. Άρα είσαι ανυπόμονος. Για πάμε. Όχι, δεν είμαι ανυπόμονος. Θα σας διορθώσω. Κάτι μου τη χάρη, εγώ παρακολουθώ την εκπομπή σας. Αφήστε με. Σας αφήνω. Με αποπείρατε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε κάποιες φορές, πρέπει να καταλαβαίνουμε και το χιούμορ. Χιούμορ κάνουμε. Ελάτε. Και μου λέτε βιαστικό. Αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ δεν πρέπει να μιλήσω. Ακούω. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Καταρχήν, ζούμε σε μια χώρα δημοκρατική και που μπορεί ο καθένας μας να έχει τις απόψεις του. Μάλιστα. Εγώ, οι απόψεις δικές μου είναι οι εξής. Έχω το δικαίωμα να μην πιστεύω αν ο ιός είναι τεχνικός ή φυσικός. Και τι εννοώ. Εννοώ ότι κατ' εμέ δεν είναι φυσικός. Α, τι είναι. Ανθρώπινο χέρι. Κλείνω αυτό και όποιος με πιστεύει, ας με πιστέψει. Τον φύτεψε δηλαδή. Παρακαλώ. Τον φυτέψανε κάποιοι. Τα λένε ανθρώποι άλλοι. Όχι εγώ. Εγώ τα άκουσα. Τα μεταφέρω για να δω τα σχόλια. Μισό λεπτό. Εσείς το λέτε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να κάνουμε διάλογο. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Ακούστε με λίγο. Εσείς το λέτε. Δεν θα με ακούτε. Να κάνουμε διάλογο, λέω. Εσείς το λέτε. Εφόσον τελειώσω. Εσείς το λέτε. Μα ένα-ένα να τα απαντάμε. Να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Εσείς το λέτε γιατί το είπανε κάποιοι άλλοι και συμφωνείτε με αυτούς ή. Έχετε στοιχεία που είναι φυτευμένος ο ιός. Τι από τα δύο. Όχι. Στοιχεία. Το είπα προηγουμένως ότι τα λέγανε στα κανάλια. Τώρα
Τα λέγανε στα κανάλια. Σε κανάλια, εγώ άκουσα. Ποιος το έλεγε αυτό στο κανάλι, ποιος? Ποιος το έλεγε στο κανάλι? Ναι, σε ποιο κανάλι, και... αλλά ας το κανάλι. Ποιος τα έλεγε αυτά, ότι είναι φυτευμένος ο ιός? Θα κάνω το πληροφοριοδότη. Τι θα κάνεις? Είπα ότι ζω σε μια δημοκρατική χώρα και έχω το δικαίωμα ναι, να okay, πιστεύω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Λοιπόν, ακούστηκαν εχθές από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη ναι. και τον καθηγητή ότι, ότι τα μέτρα σιγά σιγά έρχονται και αυτά τα μαγαζιά που θα ανοίξουν είναι εστίασεις, καφετέρειες, κομμωτήρια, τα οποία με προϋποθέσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτές οι προϋποθέσεις θα τις γνωρίζουν καλύτερα οι επαγγελματίες για να ανοίξουν. Yeah. Δεύτερον, αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα δεν ανέφεραν τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τους Χριστούς. Γιατί ζω σε μια χώρα ορθόδοξη που είμαι και εγώ ορθόδοξος χριστιανός. Mm. Και τρίτον κλείνω, δεν σας φάω το χρόνο σας, ο καθηγητής, καθώς πρέπει αξιόλογος, είπε ότι στις προηγούμενες αναφορές του ότι οι μάσκες και τα γάντια δεν χρειάζεται ο κόσμος να τα φοράει. Εχθές τον άκουσα και είπε άλλα πράγματα, ότι ναι, καλό είναι να τα φοράνε. Τι από τα δύο ισχύει? Σχολιάστε τώρα εσείς και πείτε μου εγώ τι πρέπει να κάνω, να φοράω γάντια και μάσκες για να μην φοράω? Με ρωτάτε τώρα να σας απαντήσω? Με ρωτάτε τώρα να σας απαντήσω ενώ είστε στη γραμμή ή θέλετε να κλείσετε για να πάρετε τις απαντήσεις? Εγώ είτε κλείσω είτε είμαι με ανοιχτή γραμμή, ναι. θέλω να σας ακούσω. Τελειώσατε δηλαδή εσείς τα ερωτήματα? Βεβαίως, ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, θα πάρετε τις απαντήσεις που ζητάτε, εντάξει? Αρκεί να είναι οι απαντήσεις το αρκεί, ακούστε λίγο, εγώ σας άκουσα, εγώ σας άκουσα. Εντάξει, πρόχειρες καλώς, βέβαια οι τοποθετήσεις σας καθώς, τελείως. Εγώ θα σας δώσω τεκμηριωμένες απαντήσεις. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Ωραία λοιπόν. Καλή σας μέρα. Να σας ακούσω. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Τσιόδρας δεν είπε ποτέ μην φοράτε μάσκες ή φοράτε μάσκες. Τι είπες Δημήτρη? Α, Κωνσταντίνε μου, ναι. Να πάρουμε και αυτό το τηλέφωνο και να πάμε συνολικά. Παρακαλώ. Ναι. Να χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας, ακούω τη φωνή μου τελείως. Να με ακούτε μόνο από το ακουστικό. Να μην με βλέπετε στην τηλεόραση σαν εικόνα, να βλέπετε τον τοίχο, ένα κάδρο ωραίο που έχετε στο σπίτι. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, για να συνοηθούμε? Να μην με βλέπετε στην τηλεόραση, να βλέπετε τον τοίχο, ένα κάδρο ωραίο που έχετε. Το κάναμε? Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα, ελάτε. Εγώ μιλώ? Ναι, εσείς. Λοιπόν... Οι μάσκες και αυτά όλα τα μέτρα που βάζουν οι κυβερνήσεις και η Εκκλησία είναι του σατανά. Αυτά τα κάνουν όσοι είναι αθεόφοβοι. Όσοι φοβούνται το Θεό δεν βάζουν τίποτε, κυκλοφορούν άνετα. Καλή σας μέρα. Ωραιότατα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που πήρατε. Καλή σας μέρα. Κωνσταντίνε μου, δεν θα κάνουμε έτσι δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνετε τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ, ειλικρινά, όχι για μένα, δεν μπορεί να ακούγονται τέτοιες απόψεις του τύπου είναι του σατανά και είναι του... Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή, επιτέλους να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα, τη ρημάδα. Δεν είναι σοβαρές απόψεις αυτές. Δεν κάνω εγώ τον εξυπρότερο όλων. Δεν είμαι εγώ με το Αϊνστάιν, το IQ και τα ξέρω όλα, αλλά προς Θεού, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, σέβομαι απόλυτα και τον κύριο που πήρε, που φαίνεται να είναι αρκετά ηλικιωμένος, φαίνεται, ακούγεται, τέλος πάντων. Απαντήσω όμως τον προηγούμενο κύριο. Ποτέ δεν είπε ο κύριος Τσιόδρας μη φοράτε μάσκετ ή φοράτε μάσκες ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι ο κύριος Τσιόδρας που αποφασίζει ό,τι του καπνίσει, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Υπάρχει μια 28-μελής επιτροπή επιστημόνων και σύμφωνα με την υγειονομική κοινότητα, την παγκόσμια, παίρνονται κάποιες αποφάσεις μετά από έρευνες που έχουν γίνει πάρα πολλές και παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα που γίνονται αυτές οι έρευνες, βγαίνει λοιπόν που έχει υπομειστεί αυτή την ευθύνη των ανακοινώσεων ο κύριος Τσιόδρας και είπε τα εξής πάρα πολλές φορές, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ, πολύ όμως για να μην το καταλαβαίνεις αυτό που λέει. Είπε λοιπόν... Όταν και εφόσον νοσεί κάποιος, καλό είναι πρώτα-πρώτα να μην βγαίνει από το σπίτι, αν το ξέρει,
ένα το καλοκαίρι. Αλλά κι αν βγει ακόμη, να φοράει μάσκα, να φοράει γάντια. Αν μπορεί να κάνει αυτό, θα το κάνει. Είπε ο κύριος Σιόδρας ότι δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα και γάντια όταν δεν έχουμε συμπτώματα, όταν δεν νοσούμε. Και κυκλοφορούμε στον δρόμο, πηγαίνοντας για μια δουλειά κτλ. Αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, είπε ο κύριος Σιόδρας, ή στο φαρμακείο που έχει άλλους 3-4, άλλους 5-6, κυρίως στα σούπερ μάρκετ, ή στη λαϊκή που υπάρχει περισσότερος κόσμος, τότε, εάν και εφόσον θέλουμε να προστατευτούμε και αισθανόμαστε μία ανασφάλεια, καλό είναι τη μάσκα να τη φοράμε. Τι δεν καταλαβαίνετε από όλα αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Το έχει πει ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε 33. Εντάξει, όσον αφορά, αν ο ιός είναι φυτευτός ή δεν είναι τώρα ή δεν είναι τ' άλλο, αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με σαφήνεια, εντάξει. Ούτε έχει στοιχεία, ούτε. Το ότι γίνεται ένα παιχνίδι πάνω σε όλα αυτά, μεταξύ κάποιων που θέλουν να οικονομήσουν παραπάνω ή το ένα ή το άλλο, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε πει τα ίδια, ας πούμε, παλιότερα με το SARS ή με άλλες μορφές γρίπης ή δεν ξέρω τι άλλο. Και τώρα ξαφνικά γίναμε όλοι οι δήμονες και γίναμε όλοι αστυνόμους αΐνης και ανακαλύπτουμε αυτά που πραγματικά είναι για γέλια. Εντάξει, δεν τα λέω εγώ, τα λένε καθημερινά οι επιστήμονες. 156 καινούρια κρούσματα είχαμε χτες στη Δομή και κάτω στο Κρανίδι. Ευτυχώς στα 150, και λέω ευτυχώς γιατί είναι περιορισμένοι. Έτσι, 150 νέα κρούσματα. Το πρόβλημα, ο εχθρός είναι εδώ. Είναι υπαρκτός. Και όσο καλύτερα το καταλάβουμε και όσο πιο ακούρευτοι μείνουμε, και εγώ ομιλών, έχω να. Δηλαδή έπρεπε να είχα κουρευτεί τουλάχιστον δύο φορές τώρα, αλλά παραμένω. Λοιπόν, τόσο καλύτερα θα είναι και το θέμα της υγείας μας. Εν πάση περιπτώσει, να απαντήσω και στο θέμα της Εκκλησίας. Έχουν υποθεί τόσα πολλά πράγματα. Έχουν πάρει θέση αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, πατριάρχες, οι πάντες. Έχουν πάρει θέση για αυτό το θέμα. Υπόθηκε διαστόματος πατριάρχη. Δεν κινδυνεύει η πίστη μας, κινδυνεύουν οι πιστοί. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τέλος. Enough. That's enough. Φτάνει ρε παιδιά. Φτάνει. Μην ασχολείστε. Ασχοληθείτε με τα καθημερινά προβλήματα, με την οικογένειά μας, με το ένα μας, με το άλλο μας, να δούμε πώς θα επιβιώσουμε. Και μετά, όταν τελειώσουν όλα αυτά, αν θα τελειώσουν και αν θα βγει το εμπόλιο, τότε ελάτε εδώ να κάνουμε μια συζήτηση και να πείτε ό,τι γουστάρετε. Τώρα το μόνο που κάνετε είναι να παραπλανείτε, έστω και ένα να παραπλανήσετε και να κινδυνεύσει. Εσείς θα είστε ο ηθικός αυτούργος. Για να μην σας πω και το εκτελεστικό όργανο. Εντάξει. Εσείς. Άρα λοιπόν, σταματήστε να κάνετε τους ηδήμονες σε ό,τι κι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει. Έλεος. Δηλαδή, πια δεν πάει άλλο. Αφήστε τώρα ξαφνικά που σας έπιασε ο πόνος. Ο πόνος ο μεγάλος, δεν πήγαμε στην εκκλησία. Ναι, δεν πήγαμε στην εκκλησία. Ένα μήνα. Ενάμιση. Δύο. Και τι έγινε. Πάψαμε να είμαστε πιστοί. Πάψαμε να πιστεύουμε στο Θεό μας. Τι κάναμε. Οι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Και εδώ οι Έλληνες συμπολίτες μας που ζουν στη Θράκη, αλλά και γενικότερα. Τα τζαμιά τους είναι κλειστά. Δεν πατάει άνθρωπος. Γιατί, που είναι πιο φανατικοί, αν θέλετε, σε εισαγωγικά το βάζω το φανατική για να μην παρεξηγηθώ, από εμάς τους Έλληνες όσον αφορά την Ορθόδοξη πίστη. Όμως είναι κλειστά. Για ποιο λόγο. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή. Μην ψάχνετε να βρείτε εξυλαστήρια θύματα λέγοντας το ένα, λέγοντας το άλλο, για να δικαιωθείτε και καλά ότι οι εκκλησίες κλείσανε. Ναι, κλείσανε. Τι να κάνουν. Και αν χρειαστεί θα παραμείνουν κλειστές και για 10 μέρες ακόμα, για 20. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού έτσι πρέπει να γίνει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Εδώ είμαστε. Κουβέντα κάνουμε. Βλέπετε ότι δεν αποκλείω κανέναν να πει την άποψή του.
Βέβαια, τον κύριο τον που πήρε δεύτερο τηλέφωνο και είπε ότι αυτά είναι όλα του σατανά, δεν μπορώ να ακούω τέτοιες τοποθετήσεις, διότι ας κρατήσουμε, αν θέλετε, και μία έτσι σοβαρή στάση σε αυτή την εκπομπή και σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Χριστός πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, προχτές γιόρταζε. Εντάξει. Αγκάλιασε την πόρνη, τον τελώνη. Αυτούς θέλει ο Χριστός. Αυτούς αγαπάει. Όχι τους δήθεν. Όχι τους Φαρισαίους. Τι δεν καταλαβαίνετε. Μην το παίζουμε λοιπόν εμείς καλύτεροι χριστιανοί. Ας το κρατήσουμε μέσα μας. Τι είπε? Να μην ξέρει δεξιά τι πει αριστερά ή το αντίστοιχο. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό που συμβαίνει στο θέμα των καυσίμων δεν έχει προηγούμενο. Το Brent έχει πέσει στα 2 δολάρια το βαρέλι. Στα 2 δολάρια. Κάποιοι αναρωτιούνται και λένε, μα πώς είναι δυνατόν να έχει πέσει τόσο και εμείς ακόμη τη βενζίνη να τη βάζουμε την αμόλυβδη κτλ. Στο 1,28, 1,30, 1,26. Ναι, γίνεται. Γίνεται και εξήγηση υπάρχει και θα σας την πούμε και σε λίγο αφού ακούσουμε και ίσως και τον πρόεδρο των βενζινοπολών της Ελλάδος που μας είχε πει το εξής. Ότι ακόμη και να το χαρίζανε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στη χώρα μας, θα το χαρίζανε, να μην παίρνανε ούτε μισό ευρώ. Να μας λέγανε πόσο πετρέλαιο χρειάζεστε, ξέρω εγώ, 1000 τόνους. Πάρτε το. Δεν θέλουμε μία. Η αμόλυβδη βενζίνη δεν μπορούσε να πέσει κάτω από 1,10. Με τίποτα. Διότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί φόροι που δεν μπορεί να πέσει κάτω από 1,10. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τόσο πολλοί φόροι, αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη θα έπρεπε να τη βάζουμε, ξέρω εγώ, 60-70 λεπτά. Και όμως τη βάζουμε 1,30. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν μην ακούτε κάποιους που λένε μπαρούφες κτλ. Είναι το ότι υπάρχει μεγάλη φορολογία στα καύσιμα στη χώρα μας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τιμή. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και από επίσημα χείλη μετά το πρώτο μέρος για να τα ακούσετε κι εσείς και να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως δεν είναι, όπως είπαν κάποιοι και βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, εσχροκέρδια των πρατηριούχων, αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Έτσι. Τώρα, πώς μπορούν να κερδίσουν οι καταναλωτές, εμείς όλοι. Να βάλουμε, αν έχουμε τη δυνατότητα, να γεμίσουμε τα καζάνια μας. Ό,τι έχουμε, 1000 λίτρα, 500 λίτρα, 800 λίτρα, από εκεί θα υπάρχει ένα κέρδος, γιατί του χρόνου, πρώτα Θεός, αν είμαστε γεροί, θα το χρειαστούμε το πετρέλαιο, έτσι, τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Άρα λοιπόν, το να βάλει κανείς 1000 λίτρα σήμερα με αυτή την τιμή που έχει το πετρέλαιο, θα κερδίσει πάνω τουλάχιστον από 400 ευρώ περίπου. Έτσι, θα κερδίσει για του χρόνου. Άρα λοιπόν, επειδή το πετρέλαιο θα είναι μέχρι το τέλος του μηνός, κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε και να βάλετε καύσιμα για το χρόνο, επαναλαμβάνω. Σε λίγο έχουμε και ένα διαφημιστικό σποτ που αφορά την Revoil. Μπορείτε να ακούσετε και αυτό και να καλέσετε το τηλέφωνο για να προμηθευτείτε πετρέλαιο. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Άγγελε, έχω μία απορία. Α, μπορώ να στηλήσω. Ο Χριστούλης πήγε, λέει, την αμαρτωλή, στην πόρνη και τη συγχώρεση. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αμαρτίες για να συγχωρηθούμε? Όχι, δεν πρέπει να είμαστε λογικοί άνθρωποι? Όχι, βέβαια. Για να προσπαθούμε να είμαστε καλοί? Όχι, βέβαια. Τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε του Κασιανή στο αυτό. Η το τροπάριο. Έγινε καλή. Το τροπάριο. Δηλαδή, αυτά εγώ δεν τα δέχομαι προσωπικά. Το τροπάριο. Δεν τα δέχομαι. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή θα λέμε πρέπει να κάνουμε αμαρτίες για να συγχωρηθούν αμαρτίες? Ποιο το είπε αυτό? Εσύ προλίγο είπε ότι πήγε και καλά έκανε και πήγε. Και εγώ συμφωνώ με αυτά. Αλλά δηλαδή η ζωή μας πρέπει να είναι αμαρτωλή για να πάμε στον παπά να συγχωρηθούν αμαρτίες μας?
Αυτό... Σκοτώνουμε τον αδερφό μας και μετά πάμε στον παπά και λέει συγχωρήσει. Αυτό το πράγμα είναι λογικό. Αυτό καταλάβατε εσείς. Όχι, δεν κατάλαβα. Ακούστε με λίγο. Μείνετε λίγο στη γραμμή να με ακούσετε λίγο και να μου πείτε μετά την άποψή σας. Εγώ ξέρω τι είναι. Λέω λοιπόν ότι ο Χριστός, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, σύμφωνα με αυτά που έχουμε διδαχτεί τόσα χρόνια, έτσι. Τι είπε. Και το ξέρεις αν πηγαίνεις στην Εκκλησία. Σε παρακαλώ, βεβαίως το ξέρω. Είπε λοιπόν, ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Ήμουν διψασμένος και με ποτίσατε. Ήμουν νηστικός και με ταΐσατε. Ήμουν άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Και λένε οι μαθητές, πότε τα κάναμε εμείς αυτά, κύριε? Λέει, δεν τα κάνατε σε μένα, τα κάνετε στους αδερφούς μου. Που σημαίνει σε εμάς. Όλοι. Έτσι, σε αυτούς που αγαπάμε. Τι έκανε λοιπόν ο Χριστός? Τους σωστούς, τους καλούς, τους πιστούς. Ήξερε ότι είναι στο δικό του το μετερίζει. Αυτούς που ήθελε να κερδίσει, τους άπιστους, τις πόρνες, τους τελώνες, αυτούς λοιπόν προσπαθούσε να αγκαλιάσει και του είπανε οι μαθητές, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει στο σπίτι του Ζακχαίου ή του τελώνη για να συμφάγεις μαζί του? Και λέει, ο Θεός, λέει, ο πατέρας μου, όλους τους δέχεται στην αγκαλιά του. Εντάξει. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή δεν θα πάμε ένα μήνα στην εκκλησία, ο Θεός θα μας τιμωρήσει και θα είμαστε άπιστοι. Βεβαίως, συμφωνώ και εγώ με αυτό. Μπράβο. Απόλυτα. Άρα πού διαφωνούμε? Να σου πω πού διαφωνούμε. Άντε πες. Να σου πω. Μένα πέθανε η γυναίκα μου και λέει, από τον παπά που όλοι τελείωσε το λειτουργικό, είπε, και η κούλα πήγε στον παράδεισο. Όλοι στα νεκροταφεία όταν έρχονται λένε, η κούλα πήγε στον παράδεισο. Και λέω κάτι εγώ. Πώς δηλαδή από το ένα λέμε πάμε στον παράδεισο και από το άλλο φοβόμαστε τον κορονοϊό να μην πεθάνουμε και εδώ στη φτελιά γυρίζουν όλοι με τις μάσκες και με τα γάντια, δηλαδή λες και έχουμε χολέρα? Εγώ πιστεύω στην η αρρώστια, υπάρχει ο ιός, δεν αμφισβητώ. Είμαι άνθρωπος λογικός με τη λογική. Ναι. Αλλά δεν μπορεί με στη φτελιά να με βλέπει να λέω καλημέρα και να φεύγει μακριά, λες και είμαστε χολεριασμένοι. Ναι. Έχει πάρει μια φοβία. Έχω άδικο, θα το πες μου, σε όχι παρακαλώ. Καθόλου, έχει μια φοβία. Καταρχάς, το είπα και προηγουμένως. Κακός κυκλοφορούν με μάσκες και γάντια. Κακός. Μέσα στη φτελιά τώρα επιτρέπεται με τις μάσκες να περνάει από το σπίτι σου μπροστά και να μην έρχεται κοντά του να σου πει μια καλημέρα. Και όταν μάλιστα δεν υπάρχει και κρούσμα και όταν δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, δεν η απόσταση είναι αυτή που προστατεύει. Δηλαδή τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε από το ένα λέμε πάμε στον παράδεισο και από το άλλο φοβόμαστε να μην πεθάνουμε? Αυτή δεν είναι λογική. Αυτό είναι φοβία. Καλά, ήταν επόμενο να έχουμε μια φοβία. Όλοι μας έχουμε. Δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά 87 χρόνο άνθρωπο, εγώ σου λέω πέθανε μια γιαγιά χτες 91 χρονών και τα κανάλια μας λέγαν συνέχεια 90, θα πέθανε 91 χρονών. Δηλαδή, εγώ είμαι 73, αν πεθάνω σήμερα, τι θα γίνει δηλαδή, θα πούνε ότι ξέρει πέθανε. Μπορεί να πεθάνω και από τον ιό, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι λογική να μην μπορούμε να πούμε μια καλημέρα. Εγώ κάνω ποδήλατο κάθε απόγευμα και με βλέπουν όλοι και λένε τρελός είναι αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχω άδικο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά, όχι να μην ευχαριστείς, να λέμε τη λογική. Άλλο φοβία, άλλο ιός υπάρχει. Είναι μια γρίπη. Αλλά 87 χρονών και 88 δεν θα πεθάνουμε? Κάθε μέρα πεθάνουν χίλια άνθρωποι. Γιατί δεν λέει κανείς τίποτα? Ξέρεις που τα νεκροτομεία στην Αθήνα είναι κλειστά. Τι μου είπες προηγουμένως, ότι είναι μια γρίπη? Ορίστε. Είναι ένα ιός ο οποίος όχι, δεν μπορεί μισό, να βγει στο φάρμακο. Μισό, μισό. Λογική συνιατρική. Τι μου είπες προηγουμένως, ότι είναι μια γρίπη? Είναι ένα ιός γρίπης, ναι. Μάλιστα. Γρίπη το ονομάζω εγώ, τέλος πάντων. Περίμενε. Πόσο χρόνο είπες ότι είσαι? Γιατί δεν ξέρω, ποιος είμαι, ο Δημήτρης είμαι, 73 χρονών είμαι. Ο Δημήτρης από πού, από τη φτελιά? Από τη φτελιά, ναι. Α, Δημήτρη, άκουσε με λίγο. Σ' ακούω, κάτσε βρε Δημήτρη, μην μιλάς πολύ. Όλοι στη φτελιά εκεί, ούτε στον Καλαμόνα δεν μιλάνε τόσο πολύ. Το ίδιο και εσείς είστε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άκουσες ποτέ από καμία γρίπη? Αν άκουσες, λέω, ρωτάω. 126 άτομα πέθαναν πέρσι από τη γρίπη. Ρε, θα βάλεις γλώσσα μέσα να σου πω κάτι? Όχι, 126 πέθαναν πέρσι από τη γρίπη. Του γάμο του. Δημήτρη! Τι ωραία είστε εσείς οι δημοσιογράφοι. Θα ακούσεις λίγο. Και καλά έκανε και πέθανε. 87 χρονών ήταν. Μια γυναίκα μου πέθανε 67. Δεν θα συγχυστώ εγώ σήμερα. Δημήτρη, μ' ακούς? Ναι. Έχεις ακούσει ποτέ από μια γρίπη έτσι όπως την αποκαλείς εσύ να έχει 5.000 νεκρούς σε μια μέρα? Όχι, εγώ είμαι πολύ λογικός και ξέρω τι λέω. Δεν μου απάντησες. Όχι, είπα κάτι. Όχι, είπα. Σ' απάντησα, όχι. Α, άρα πώς είναι η γρίπη? Είπα κάτι. Είναι ένας ιός τον οποίο εγώ τι πιστεύω προσωπικά.
αν βρουν το φάρμακο αύριο μεθαύριο, θα κάνω κι εγώ εμβόλιο. Για να μην, όχι να μην πεθάνω. Ρε, άσε τι θα κάνουν αύριο. Θάνατο. Τώρα τι γίνεται. Άσε τι θα βρουν. Τώρα τι γίνεται. Να σου πω τι γίνεται. Ναι. Την άλλη Δευτέρα θα πάρουν τα μέτρα οι κυβερνήσεις. Καλά έκανε Μητσοτάκη και πήρε τα μέτρα. Εγώ δεν ψήφισα Μητσοτάκη, αλλά λέω συγχαρητήρια γιατί πήραν μέτρα. Δεν διαφωνώ. Αλλά την άλλη εβδομάδα θα πάρουν μέτρα και θα πούνε σιγά σιγά όλα αέρονται. Η ιατρική, η επιστήμη είναι επιστήμη. Γι' αυτό διαβάζουν τα παιδιά μας να γίνουν γιατροί. Για να μάχονται με τις ασθένειες. Γεια σου ρε Δημήτρη από τη Φτελιά. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς εκεί στο χωριό εσύ μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά για να σε ακούμε. Χαιρετισμούς σου... Δημήτρη, γεια σου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα στο πρώτο για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Για να κάνουμε έτσι μια βόλτα στην αγορά. Ποια αγορά δηλαδή, όλη κλειστή είναι. Α, εντάξει. Υπάρχουν κάποια διαφορά, όπως το πετρέλαιο, καλή ώρα που θα ακούσετε το σποτάκι τώρα από τη Revoil, που σας είπα προηγουμένως, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για να προμηθευτείτε πετρέλαιο μέχρι το τέλος του μηνός, το οποίο θα βοηθήσει να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα, τουλάχιστον για του χρόνου. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Το ζητούμενο είναι πρωτίστως αυτό. Τώρα, θέλω να σας πω ότι... Θέλω να σας πω. Τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως αυτό το πρώτο κομμάτι της όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας θα πάει μέχρι τις 4 του Μάη. Να αποφύγουμε το συνωστισμό και τους ξέφερνους ενδεχομένως ρυθμούς από τους πολίτες και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Και από εκεί και πέρα ακούγεται ότι θα υπάρχει μια χαλάρωση, δεν ξέρω μέχρι ποιο βαθμό, αλλά είπα και στην αρχή ότι σίγουρα δεν θα είναι αυτό που ενδεχομένως κάποιοι οραματίζονται ή κάποιοι θέλουν ή όλα αυτά. Θα τα δούμε. Ένα-ένα θα τα δούμε για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Καλό είναι να ακούγονται όλα από επίσημα χείλη και όχι... Κράχ λοιπόν στα καύσιμα, αλλά επειδή επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά η χώρα μας έχει πάρα πολύ υψηλή φορολογία στο θέμα των καυσίμων και να μας το χαρίζανε το πετρέλαιο, γενικότερα τα καύσιμα, κάτω από ένα ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Άρα, εάν κάποια στιγμή επικοινωνήσουμε με τον Πρόεδρο, θα τον έχουμε στον αέρα για να συζητήσουμε μαζί του. Α, καλά. Θα το επαναφέρουμε τότε. Είναι και κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται κάποιες φορές. Και δεν ξέρω, τώρα θα μου πείτε τώρα πού κολλάει όλο αυτό που θέλεις να μας μεταφέρεις, αλλά θεωρώ πως θα άξιζε τον κόπο να το δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ... Έχουμε τηλεθεατή. Δεν ξέρω αν έχουμε βιντεάκι. Δεν βλέπω να έχουμε βιντεάκι. Το έχω ανεβάσει εγώ. Πάμε σε ένα τηλέφωνο όμως πρωτίστως. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας.
Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Α, μπορώ να σε απαντήσω. Αυτός ο ιός... Τι κάνει. Για... Ναι. Τι κάνει. Για πόσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός όταν είναι στα διάφορα αντικείμενα έξω. Όχι. Αλλά αυτό... εσείς πρώτη φορά παρακολουθείτε κάτι για το θέμα του κορονοϊού που έχει μπει στη ζωή μας τον τελευταίο 1,5-2 μήνες. Δεν ακούγεσαι. Λέω, εσείς πρώτη φορά παρακολουθείτε κάποιο ρεπορτάζ. Όχι. Απλώς δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν έχεις πει. Δεν γνωρίζω αν το έχεις πει. Εγώ να το πω. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να πω πόσο καιρό κάνει. Αν το έχετε πει, ας πούμε. Πώς? Εάν το έχετε πει. Εγώ να το σκεφτώ. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγομαι. Μάλλον εσύ έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Προς τι το ερώτημα. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος που μπορώ να απαντήσω για αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει. Εάν γνωρίζεις. Έχω ακούσει, επαναλαμβάνω, για τις σταθερές επιφάνειες από τους επιστήμονες. Αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα εγώ να λέω αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε καθημερινά οι επιστήμονες. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν το έχεις ακούσει μέχρι τώρα. Δεν έχω ακούσει για αυτό το πράγμα, γι' αυτό. Όχι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πέρασε. Αυτό ήταν το ερώτημα. Ναι. Μάλιστα. Okay. Άντε, γεια σου. Γεια χαρά. Εμένα γιατί μου έκανε κάτι πονηρό τώρα αυτό, αλλά πάση περιπτώσει. Έχει ακουστεί κατά κόρον αυτό το πράγμα, το πόσο διατηρείται πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια και εξαρτάται τι σταθερή επιφάνεια θα είναι. Αν είναι γυαλί, αν είναι ξύλο, αν είναι τόνα. Έχουν πει κατά καιρούς κάποια πράγματα οι επιστήμονες και 24 ώρες και 3 μέρες. Αλλά γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη σχολαστική έτσι, υγιεινή. Παίρνουμε αυτά τα μέτρα υγιεινής. Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Άγγελε, ήθελα να σε πω κάτι. Το πρωί που άκουγα μία εκπομπή από τον κύριο Παπαδάκη. Μάλιστα. Κάνε μία συζήτηση μεταξύ όλων. Άκουγα που λέγανε ότι το καλοκαίρι. Μάλιστα. Στις Σαμουδιές να έχουν απόσταση ή ξαπλώστρηση τα καθίσματα. Ναι. Πολύ σωστά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Και πρέπει να το κάνουμε μια συζήτηση. Ωραία η ξαπλώστρηση να είναι αραιά για λόγω υγείας. Αλλά οι λουόμενοι που θα κυκλοφορούν στην άμμο γεμνοί με τα πόδια ξυπόλυτοι και θα ξαπλώνουν τα παιδιά και θα παίζουν με την άμμο. Από αυτή την άμμο δεν υπάρχει φόβος να κολλήσουμε τον ιό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και περιμένα να ακούσω κάτι τέτοιο μήπως το συζητήσουνε. Και θέλω να το πω σε εσάς, επειδή έχετε μία συνεργασία με τον κύριο Παπαδάκη, μπορεί να το θέσει το θέμα αυτό. Από την άμμο, όταν θα κυκλοφορεί ο κόσμος στη θάλασσα, υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί αυτός ο ιός. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι αποστάσεις, εντάξει, καλή είναι οι αποστάσεις. Η άμμος με την άμμο, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς, επειδή έχετε συνεργασία με τον κύριο Παπαδάκη, μπορείτε να το κάνετε μια συζήτηση και να βρουν μια λύση, ας το πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Αν υπάρχει κίνδυνος με την άμμο που θα κυκλοφορεί ο κόσμος. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Άγγελε, καλή χρονιά. Τι είπε ο παππούς, καλή χρονιά, ε. Ναι. Εντάξει. Καλή χρονιά. Έχουμε ακόμα για τη χρονιά άλλους 8 μήνες. Δεν είναι καλή χρονιά. Αν μπορούμε να πάρουμε και τον κύριο νομίατρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, αν μπορούμε, αν είναι διαθέσιμος για 2 λεπτά να μιλήσουμε μαζί του για έτσι 1-2 ερωτήματα που αφορούν αυτό το θέμα, να μας λύσει έτσι και ακόμη και αυτό που είπε ο φίλος τηλεθεατής. Για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, αν μπορεί να απαντηθεί κάτι τέτοιο, και να το ρωτήσουμε, γιατί όχι. Τον κύριο Παπαδόπουλο, τον νομίατρο. Αν μπορούμε, παιδιά, είτε η καλή μας συνεργάτηδα η Λένα στη γραμματεία, είτε κάποιος άλλος, καλό θα είναι να επικοινωνήσουμε μαζί του. Τώρα, εχθές υπήρχε και αυτό το θέμα με τον 35χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προβλημάτισε πάρα πολύ
την κοινότητα, την επιστημονική κοινότητα, και την προβλημάτισε δικαίως, θα έλεγα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να μην είχε άλλο πρόβλημα, νέος στην ηλικία, και όμως έγινε και αυτό. Οπότε θα δούμε τι απαντήσεις θα δοθούν και τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Για τα σχολεία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Ακόμη δεν έχει πάρθει απόφαση οριστικά. Περιμένουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι θα ανακοινώσει. Στην Τουρκία γίνεται ο κακός χαμός. Όσο και αν προσπαθούν με την πολιτική που έχουν στη γείτονα να κρατήσουν τα πράγματα εντός των τυχών, δεν έχει καταστεί κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ακούγονται τρομακτικά σενάρια. Αλλά ωστόσο, ας παραμείνουμε σε αυτό, στα σενάρια δηλαδή, χωρίς να είμαστε εμείς οι αρμόδιοι εδώ τουλάχιστον από αυτήν την εκπομπή, να πούμε είτε νούμερα είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι κρατιέται μια άκρα μυστικότητα, και αν, ας πούμε, η πραγματικότητα είναι 10, λέω εγώ, η πραγματικότητα, λέω, η Τουρκία ανακοινώνει 3. Είναι μια πολιτική η οποία έχει κάποιο σκοπό και αυτή. Έτσι. Και βέβαια, ο Ερντογάν δεν λέει να βάλει νερό στο κρασί του. Σκέφτεται και το ναό στην Κύπρο, σκέφτεται και τους παράνομα μετανάστες να τους περάσει τη χώρα μας και όλα αυτά. Εάν δεν έχουμε ή τον κύριο Παπαδόπουλο ή τον κύριο Πούλο, Κωνσταντίνε μου, πάμε να δούμε τα νεότερα από... Ναι, ναι, οκ. Okay. Σου δίνω χρόνο. Να δούμε και τι γίνεται με το θέμα της γειτονικής Ξάνθης. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, γιατί βλέπω το preview, Κωνσταντίνε, είναι κλειστό. Πάμε να καλημερίσουμε τον αγαπητό φίλο, τον νομίατρο Καβάλα, τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε, βλέπετε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν σας πώς θα αποσχολώ πολύ. Κατά καιρούς, να μην ξεχνιόμαστε. Να όχι, έχουμε και λίγο μια επαφή. Να με απασχολείτε, διότι γίνεται και ενημέρωση του κοινού. Δεν είναι ότι απλώς μιλάμε μετά. Ναι, σωστά, σωστά. Έθεσε, κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινώ από το τελευταίο και θα έχω ένα-δύο ερωτήματα ακόμα. Ένας φίλος τηλεθεατής έθεσε ένα ερώτημα, το οποίο έτσι το βρήκα λίγο εύλογο. Ομολογουμένως δεν το είχα σκεφτεί και δεν το είδα. Αν, λέω αν, αρθούν κάποια μέτρα και επιτραπεί είτε στις οργανωμένες είτε στις άλλες παραλίες να πηγαίνει κάποιος αριθμός ατόμων, κρατώντας πάντα τις αποστάσεις, αν θέλετε, τα μέτρα υγιεινής, αν θέλετε, και όλα αυτά. Λένε ότι ο ιός, έχει ακουστεί και αυτό, ότι μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον, παραδείγματος, όχι στον αέρα, δεν είναι αέριο, σε μια σταθερή επιφάνεια, σε μια ξαπλώστρα, σε μια καρέκλα, σε ένα πλαστικό. Εάν λοιπόν εκεί, στην παρέα αυτή, μιας οικογένειας, υπάρχουν και δύο παιδάκια, τα οποία πριν από εμάς είχαν κάτσει κάποιοι άλλοι, και πιάσει το παιδάκι εκεί και το βάλει στο στόμα του όπως είναι παιδάκι. Ναι. Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος. Ελοχεύει. Μάλιστα. Ελοχεύει. Γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα υγιεινής θα μείνουν όχι για μήνες, ίσως και για πάντα. Ναι. Ναι. Δηλαδή θα μάθουμε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης πλέον. Mm-hmm. Και όπως λένε κάποιοι που έχω διαβάσει, είναι το τέλος της χειραψίας. Ισχύει. Ναι. Ποιος κόσμος θα κάνει μετά. Σωστά. Επιπλέον, αυτό που λέτε, ναι, ισχύει. Όταν είναι ένας ιός ο οποίος επιβιώνει στο περιβάλλον, θα μου πείτε στην ηλιακή ακτινοβολία τα πράγματα είναι καλύτερα, δεν σημαίνει όμως ότι εξοντώνεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε τα χέρια μας, τις ξαπλώστρες, να βάζουμε μια πετσέτα την οποία μετά θα την πάρουμε, να την βάλουμε σε μια σακούλα για να την πλύνουμε. Όλα αυτά ισχύουν, ναι. Μάλιστα. Θα εφαρμόσουμε. Να το απλοποιήσω λίγο περισσότερο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Είπε λοιπόν ο φίλος τηλεθεατής και πραγματικά. Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου αυτό. Ότι εάν εγώ, ο Μιλών, εσείς ο καθένας μας, νοσούμε. Και νοσούμε, φυσικά αυτός που νοσεί και το ξέρει, εννοείται ότι δεν θα πάει στην παραλία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν όμως
είναι ασυμπτωματικός και έχει τον ιό, όπως καλή ώρα στο κρανίδι. Και είναι στην θάλασσα και είναι στην άμμο και κάθεται γυμνός με τα πόδια κτλ. Και εκεί παίζει ένα παιδάκι και πιάσει την άμμο και τη βάλει και στο στόμα του γιατί είναι πολύ μικρό. Πάλι ελοχεύει ο κίνδυνος. Να φανταστείτε τώρα σε ένα περιβάλλον έτσι μεγάλο, πόσο πιθανό είναι να πιάσεις ακριβώς εκεί που έχει πέσει το σταγονίδι του αλουνού. Σωστά. Και δεν έχει διαλυθεί. Σωστά. Με το νερό. Αν έχει στοιχεί, διάβαινε. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι κυρίως είναι επιφάνειες όπως τα πόμολα, όπως είναι τα κουμπιά, τα οποία είναι πολύ μικρή επιφάνεια, σταθεί επιφάνεια και πιάνεις ακριβώς το ίδιο ακριβώς σημείο. Εκεί είναι ο κίνδυνος. Όπως επίσης είναι ο κίνδυνος και μέσα σε εσωτερικούς χώρους με τα σταγονίδια όταν μιλάμε. Τα οποία κάποια από αυτά πέφτουν κάτω στο ένα μέτρο, κάποια όμως αιωρούνται και στον αέρα. Σε ένα κλειστό χώρο λοιπόν που δεν αερίζεται, μπορεί να βήξει ένας και να πάω να αναπνεύσω μετά από λίγο και να κολλήσω τον ιό. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέμε και για τη χρήση μάσκας μέσα. Σε έναν χώρο έξω, έτσι, μεγάλο, με τη θάλασσα, με το νερό, ό,τι και να πέσει εκεί θα διαλυθεί. Σωστά. Η επιφάνιση συγκεκριμένως όμως, όπως λέτε, η καρέκλα που θα πιάσω τον μπράτσο. Mm-hmm. Και ξέρω εγώ το πόμολο από το ντουζ. Αυτά ναι, εκεί υπάρχει ένα θέμα, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, άρα λοιπόν, εάν ακολουθήσουμε κατά γράμμα, θα έλεγα εγώ, για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, αν θα βγει κάποιο εμπόλιο και όλα αυτά κτλ. Εάν προσέξουμε λοιπόν την υγιεινή, δηλαδή πάμε να καθίσουμε σε μια ξαπλώστα και πάμε. Και δεν είναι κακό να δούμε τον άλλο να καθαρίζει, ας πούμε, με ένα αντισηπτικό ή τα πόμολα, ή τα την καρέκλα ή τα ξαπλώστρα. Αυτό. Και δεν έρθουμε σε άμεση επαφή με τους υπολείπους, νομίζω ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στο ελάχιστο. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς. Μην φτάνουμε σε υπερβολές. Ναι, αυτό. Εντάξει. Λίγο την κοινή λογική, αν βάλουμε, καταλαβαίνουμε ποια πράγματα πιάνουν πολλά χέρια και πού υπάρχει ο κίνδυνος. Μάλιστα. Είναι απλά. Είναι κάτι το οποίο κυρίως γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί τα άλλα λίγο πολύ είναι γνωστά. Βέβαια, έγινε πάλι λόγος για τις μάσκες. Τα έχουμε πει. Εσείς οι επιστήμονες, ο κύριος Τιόδρας με την 28αμελή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι δεν ενδείκνεται, δεν είναι αμάν, σώνει και καλά περπατάς στον δρόμο, σώνει και καλά φοράς μάσκα, αν και εφόσον δεν νοσείς. Σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, το ένα το άλλο, εκεί που υπάρχει κόσμος, okay, φόρεσέ τη. Εκεί ναι, γιατί είπαμε σε έξω χώρο όχι, απλά τι γίνεται τώρα. Ναι. Στα σούπερ μάρκετ υπήρξε και εκεί μια αντιλογία ότι ξέρεις η μάσκα δεν σε προστατεύει 100%. Ναι, ναι. Αν φοράνε όμως όλοι. Ακόμα και πάνινες τώρα στην Αμερική συζητάνε. Ναι. Σημαίνει ότι δεν, αν θα βήξω ή φτερνιστώ, δεν θα ρίξω σταγονίδια στο περιβάλλον. Ναι. Άρα λοιπόν σε ένα κλειστό χώρο έχει ένα νόημα να φοράνε οτιδήποτε. Το πρόβλημα ποιο ήτανε και γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός και οι εθνικές μας αρχές εδώ πέρα λέγαν όχι. Γιατί δεν υπήρχαν για τα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν βοηθάνε. Ναι, ναι. Όχι ότι δεν περιορίζουν την εξάπλωση. Ειδικά σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα. Έτσι. Είναι ότι δεν έχουμε αρκετές ποσότητες για να καλύψουμε τα νοσοκομεία. Εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε καλύπτει το στόμα μας όταν βρισκόμαστε σε ένα γραφείο μαζί με άλλα άτομα, σε ένα κλειστό χώρο μαζί με άλλα άτομα, προφυλάσσει τους γύρω, προφυλάσσει τις επιφάνειες. Ναι, σωστά. Είναι νομίζω εύλογο το, αυτά που λέμε, αλλά από το εύλογο μέχρι να τηρηθούν κάποια πράγματα είναι λίγο, υπάρχει μία. Στα μέσα μεταφοράς, έτσι. Δηλαδή, ναι, εννοείται. Και από πολύ νωρίς ότι μέσα σε ένα λεωφορείο, έτσι, το οποίο είναι ένα κλειστό περιβάλλον. Που κάνει ίσως και ανακύκλωση αέρα. Έχει νόημα να φοράμε μάσκες εκεί μέσα, να καλύπτουμε το στόμα. Ναι. Έχει νόημα, πραγματικά. Και υπάρχουν μελέτες κυρίως από την Ασία, που εκεί η μάσκα ήταν παράδοση σε αυτούς, που δείχνει ότι όντως περιορίστηκαν κρούσματα με τη χρήση της μάσκας. Ναι. Και ίσως να πάμε σε μια τέτοια λογική, ίσως όταν τα αποθέματα αυξηθούν, ας πούμε, περισσότερο. Και αυτό κυρίως, όχι πως δεν αφορά όλους, αλλά κυρίως θα έλεγα, και δεν ξέρω αν συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι αυτό που λέμε ότι εκεί που υπάρχουν μεγέθη πληθυσμών, δηλαδή τώρα σε μια μεγαλούπολη, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, που έχει τα περισσότερα μέχρι τώρα κρούσματα, είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, εκεί που συνοστίζεται κόσμος. Ναι. Ναι, ναι. Αν δείτε, ας πούμε, στη Γερμανία, παράδειγμα, ανοίξαν λέει, τα μικρά καταστήματα. Τα μεγάλα καταστήματα δεν τα έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι, ναι. Γιατί ξεκινάνε από τα μικρά. Γιατί εκεί υπάρχει πολύ λιγότερο συνοστισμό. Τα μεγάλα καταστήματα μπαίνουν εκατοντάδες κόσμος μέσα, έτσι. Ναι. Είναι θέμα λογικής, είναι θέμα. Ναι. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει έτσι. Αυτό το πράγμα. Βήμα-βήμα. Κάποτε βλέπαμε τους Κινέζους, ξέρω εγώ, σε πολύ μεγάλες πόλεις, ξέρω εγώ, και λέγαμε, μα γιατί φοράνε μάσκα οι άνθρωποι αυτοί. Και λέγανε τότε είναι για το καυσαέριο, είναι για το ένα.
Τώρα θα το βλέπουμε και εδώ προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά περνάμε σε άλλα πράγματα ναι. Και εν πάση περιπτώσει κάποια θα μείνουν και για το καλό. Δηλαδή το πλήσιμο των χεριών, το τακτικό. Καλά, το αυτό. Δεν το κάναμε. Αυτό ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δώσαμε απάντηση και στον φίλο τηλεθεατή που. Ο κ. Παπαδόπουλος δηλαδή, όχι εμείς. Στον φίλο τηλεθεατή που πήρε τηλέφωνο και ρώτησε. Και να λοιπόν που το ερώτημά του ήταν αρκετά έτσι. Ενδιαφέρον και ευλογώ και αυτό και είπαμε τα, ό,τι απάντηση θέλετε θα την παίρνουμε μέσω εμού από επίσημα χείλη και όχι θα παίρνουμε θέση εμείς για κάποια πράγματα. Ναι, θα παίρνουμε θέση για κάποια πράγματα, τουλάχιστον για αυτά που γνωρίζουμε. Για αυτά που δεν γνωρίζουμε ή για αυτά που είμαστε ήξαφιξ, όχι, δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Για να μην παραπλανούμε. Μην γινόμαστε δηλαδή εμείς οι ίδιοι fake news όπως είμαστε εναντίον αυτών όλων που, ακούγεται, που ακούγονται. Λοιπόν, αυτά. Είδατε τι σημαίνει για τη θάλασσα. Όσο, ό,τι έχει να κάνει με, τις, με μια ξαπλώστρα. Δεν θα πας εσύ τώρα. Και πάντοτε λέγαμε ποτέ χωρίς να βάλεις πετσέτα στην ξαπλώστρα. Πόσο μάλλον τώρα. Πας ακουμπήσεις την πλάτη. Καλά, θα δούμε και τέτοια φαινόμενα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι... Ναι, το ακατοίκητο εδώ δεν, δεν έχει μέσα. Ναι, θα δούμε και αυτά. Αλλά... Τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε συνήθειες. Ποιες είναι οι συνήθειες. Το αν δω εγώ σε μια παραλία, ας πούμε, άλλα 500 άτομα, δεν θα πάω, ρε φίλε, συγγνώμη. Προτιμώ να πάω στα βράχια και να δροσιστώ, παρά να πάω στην παραλία και να είμαι δίπλα σε άλλους 500, που ενδεχομένως ο ένας θα είναι τελείως διαφορετικός από τον άλλον και θα έχει πρόβλημα. Δεν θα πάω. Δεν θα κάτσω στην καρέκλα αυτού που έκατσε, αν δεν θέλω να την απολυμάνω. Έχω τη δικιά μου, δύο καρεκλίτσες εκεί πλαστικές, μια χαρά τη κουβαλά. Εντάξει. Θα αλλάξουν πολλά. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα αλλάξουν πολλά. Λοιπόν, συνέχεια. Θέλω να δω αυτό το θέμα από τις ειδήσεις, Κωνσταντίνα μου, αν μπορούμε. Αυτό που λέει καραντίνα Ξάνθη, από τη λίστα των θεμάτων των ειδήσεων. Αν μπορούμε και το έχουμε έτοιμο, πάμε να παρακολουθήσουμε αυτό πριν πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Το έχουμε, πάμε να το δούμε. Σε καραντίνα διάρκειας 14 ημερών τίθενται δύο χωριά στην Ξάνθη, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την ενημέρωση της Τρίτης. Όπως είπε, πρόκειται για τα χωριά Ζουμπούλη και Αρναούτη του Δήμου Μίκης. Ο λοιμοξιολόγος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό έκανε λόγο για πολλαπλά θετικά και ύποπτα κρούσματα του ιού. Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας θα απαγορεύεται πλήρως η είσοδος και έξοδος στα δύο χωριά. Ανακοινώνονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα πέραν των ανωτέρων και για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή της πατρίδας μας, για τους κατοίκους των χωριών Ζουμπούλη και Αρναούτη του Δήμου Μίκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα τα δύο χωριά, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, μπαίνουν σε 14ήμερη καραντίνα με απαγόρευση οποιασδήποτε εισόδου και εξόδου από την περιοχή. Ο Δήμος, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία των 250 κατοίκων που κατοικούν στα δύο χωριά. Η ανάγκη προέκυψε μετά την ανίχνευση πολλαπλών θετικών και ύποπτων κρουσμάτων στα δύο χωριά. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσα να πω όσο γίνεται χαριτολογώντας ότι, παιδί μου, λες και η Ξάνθη έχει στοχοποιηθεί, ας πούμε, από τον ιό, τουλάχιστον στα ορεινά, και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, όπως είδατε, προβλήματα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε εδώ να συζητήσουμε και για τα καύσιμα, να δείτε πώς μπορείτε να προμηθευτείτε, αν θέλετε να προμηθευτείτε, πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, που είχαμε να δούμε τέτοια τιμή και εγώ δεν ξέρω από πότε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε την συνέχεια. Διαβάζω ένα δημοσίευμα το οποίο έχει να κάνει με έγκυρη πηγή. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι fake news. Μιλάει για σκάνδαλο. Την είδηση έχει αναρτημένη στη σελίδα ένα news του καναλιού το οποίο λέει ότι η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε μέχρι τώρα μόνο το 59% των επιβεβαιωμένων θανάτων στη χώρα. Κάτι δηλαδή παρόμοιο που έκανε και η Κίνα. Και μετά από πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου του Τραμπ,
διπλασίασε τους νεκρούς. Ξέρετε, σας είπα προηγουμένως ότι παίζονται κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν τώρα άλλο παραδείγματος χάρη να υπάρχει σε μια χώρα 10.000 νεκροί και να είναι επίσημο το νούμερο και άλλο ξαφνικά οι νεκροί να διπλασιαστούν και να πάνε σε 20.000. Αυτό έχει να κάνει με τη μετέπειτα κατάσταση που θα ακολουθήσει, με το πόσο κανείς μπορεί να αισθάνεται ασφαλής να θέλει να πάει στη Βρετανία, ας πούμε, στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, και να σου λέει, μα τι να πάω εκεί πέρα, όταν είχε 20.000 νεκρούς και δεν ξέρω πόσους νεκρούς κτλ. Έχει να κάνει και με αυτό, φαντάζομαι, έτσι, γιατί άλλο το να φαντάζεσαι και άλλο το να γνωρίζεις την κατάσταση από κοντά. Το να φαντάζεσαι μπορεί να κάνεις, να χτίσεις ανώγια και κατώγια. Αλλά το θέμα είναι αυτό που φαντάζεσαι είναι η πραγματικότητα. Είναι σαν αυτούς τους συκοφάντες και τους ρουφιάνους που έχω πει πολλές φορές εγώ. Άλλο ακούνε, άλλο βλέπουνε και δεν λένε ποτέ αυτό που ακούνε και βλέπουν, αλλά αυτό που φαντάζονται. Και εκεί είναι το χειρότερο. Η συκοφαντία. Το οποίο είναι ένα από τα πιο, από τα 7 πιο θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η συκοφαντία εννοώ. Η Βρετανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 10 Απριλίου κατέγραψε 13.121 θανάτους. Και αυτό λέει είναι, από ό,τι λένε, είναι μόνο το 59% των θανάτων που υποστηρίζει το δημοσίευμα. Πάμε όμως σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα καύσιμα, θα επανέλθουμε πάλι σε αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε και μια επικοινωνία με το Λονδίνο και τον συνάδελφο τον Γιώργο Τονελόπουλο που κατοικεί εκεί τα τελευταία χρόνια. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των Βεζινοπολών Καβάλας, τον κύριο Φώτη Πούλο. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Λέω εδώ και έχω θίξει ένα θέμα από το πρωί, το οποίο βέβαια βλέπω ότι είναι στην φαρέτρα των δημοσιογράφων και λέμε για τα καύσιμα. Το οποίο εγώ θα σας ξεκινήσω από αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα και από εκεί και πέρα σας δώσω την πάσα για να πάρετε θέση. Θυμάμαι που είχα φιλοξενήσει τηλεφωνικά τον πρόεδρο των δικών σας πανελλαδική, των Βεζινοπολών Ελλάδος, και είχε πει το εξής που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ότι ακόμη λέει και να μας χαρίσουν τα καύσιμα, από εκεί που προέρχονται τα καύσιμα, στη χώρα μας και να μην μας πάρουν ούτε ένα ευρώ, τα καύσιμα δεν πρόκειται να πέσουν κάτω από ένα ευρώ, διότι η φορολογία είναι η υψηλή και όχι ότι εσχροκερδούν ή εσχροκερδείτε εσείς τα πρατήρια. Είναι αλήθεια αυτό? Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι στην Ελλάδα έχουμε τους υψηλότερους φόρους που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ναι. Όταν λέμε φόρους, εννοούμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον φόρο προστένεχης αξίας, οι οποίοι φόροι είναι εναλλακτικοί. Δεν μειώνεται ο φόρος ανάλογα, κυρίως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ανάλογα με το κόστος του προϊόντος. Οπότε, τι λέμε, ότι αυτή τη στιγμή μηδέν να είναι το κόστος του προϊόντος, να μην πάρει τίποτα το δηληστήριο, να μην πάρει τίποτα ο παραγωγός, δηλαδή οι σαουδάραβες, να μην πάρει τίποτα ο πρατηριούχος, να μην πάρει τίποτα η εταιρεία εμπορία, το καύσιμο δεν μπορεί να πωληθεί, κυρίως που μιλάμε για τη βενζίνη, την αμόλυβδη, κάτω από ένα ευρώ. Μάλιστα. Το ένα ευρώ είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται έτσι και αλλιώς στο καύσιμο το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι πάγιο. Οπότε, αν λέμε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, έτσι όπως το βλέπω στο παρατηρητήριο τιμών για όλη την Ελλάδα, είναι 1 ευρώ και 35 λεπτά, ό,τι έχουμε να κάνουμε και ό,τι πτώση έχουμε να δούμε είναι για αυτά τα 35 λεπτά. Μάλιστα. 35 λεπτά αν πέσουν αύριο, μεθαύριο, 20% το καύσιμο. Το βαρέλι διαπραγματεύεται από τα 26 που ήταν χθες, προχθές. Χθες το βράδυ έκλεισε στα 19 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη χαμηλότερα δηλαδή. Ναι. Ακόμη χαμηλότερα. Μιλάμε για το τύπου Brent το καύσιμο, το βαρέλι, το οποίο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και το οποίο αγοράζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση με την Αμερική, που έγινε αυτό που το τύπου της Αμερικής το πετρέλαιο
δωρίστηκε από τις εταιρείες, από τα φαν, προκειμένου να μην πληρώσουν σταλίες, γιατί δεν είχαν χώρο να το αποθηκεύσουν. Όταν έχει πέσει τα 2 δολάρια το αμερικανικό πετρέλαιο, τι να το κάνεις, λέει, άλλος το χαρίζω. Μιλάμε για αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη όλη, του Brent, το οποίο διαπραγματεύεται. Οπότε, λέμε ότι και 20% να πέσει επιπλέον, την καλύτερη τιμή που μπορούμε να δούμε αύριο μεθαύριο θα είναι 1 ευρώ και 28 λεπτά στην Αγγλία. Ναι. Που αυτά τα 28 λεπτά στο λίτρο θα έχουν να κάνουν με το κόστος του προϊόντος, με το δηληστήριο, με την εταιρεία εμπορίας, με το μεταφορικό κόστος και το πρατηριούχο. Κατάλαβα. Κάτω από το 1 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να κατρακυλήσει το πετρέλαιο ή η βενζίνη, αν τυχόν δεν μειωθούν περαιτέρω οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται στο συγκεκριμένο προϊόν. Κύριε Πουλό, αυτό είναι από ό,τι θυμάστε τουλάχιστον κι εσείς που ασχολείστε τόσα χρόνια και με τον πατέρα σας. Είναι το πιο χαμηλό ιστορικό που έχει πέσει ποτέ το καύσιμο, το πετρέλαιο γενικότερα. Από ό,τι θυμάμαι εγώ είναι το ιστορικότερο χαμηλό. Από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Που ήμουν δηλαδή από το 1990-92 που ασχολούμαι πιο ενεργά με το κομμάτι των καυσίμων, δεν θυμάμαι κάτι πιο χαμηλό να έχει συμβεί. Μάλιστα. Το κομμάτι των καυσίμων. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Προτρέψαμε και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Προτρέψαμε. Απλά δώσαμε μία, καταθέσαμε μία άποψη. Ότι ο καταναλωτής που θα προμηθευτεί πετρέλαιο μέχρι τα τέλη Απριλίου, ενώ θέρμασης, απόλυτα κερδισμένος θα είναι, δεν είναι έτσι? Πόσο είναι αυτή τη στιγμή στα 1000 λίτρα το πετρέλαιο θέρμασης, αν το ζητήσει ένα νοικοκυριό? Εγώ θέλω να σας μιλάω με τιμές τις οποίες υπάρχουν αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών. Ναι. Για τα 1000 λίτρα είναι 790 ευρώ τόνος. Είναι 790. Ναι. Είναι η μέση τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή πανελλαδικά. Ναι. Το κόστος του προϊόντος αυτή τη στιγμή μαζί με το ΦΠΑ είναι 250 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι φόροι. Μάλιστα. Περιμένουμε περαιτέρω μείωση ίσως μικρή σε αυτά τα 250 ευρώ που είναι. Δηλαδή από τα 790 που είναι η μέση τιμή, σίγουρα θα πέσει κάτω από τα 77, 78, 76 ευρώ. Κατάλαβα. Το λεπτό. Άρα λοιπόν... Και εγώ προτρέπω αυτή τη στιγμή τους καταναλωτές, αν έχουν χρήματα, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει χαμηλότερη τιμή όσον αφορά για το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Καλό θα είναι όσα χρήματα έχουν να μπορέσουν να το βάλουν, να έχουν ένα πιο ήπιο... Η διανομή πετρελαίου, κύριε Πούλο, είναι μέχρι τέλος Απριλίου? Η διανομή πετρελαίου είναι μέχρι τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Υπάρχει μια πρόταση από την Ομοσπονδία, μήπως τυχόν δοθεί κάποια περαιτέρω παράταση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς να έχουμε κάποια σαφή απάντηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε πριν από λίγες ώρες σήμερα. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο, ναι, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα. Πάντως το βρίσκω λογικό και για εσάς τους πρατηριούχους, αλλά και γενικότερα για τους καταναλωτές, το βρίσκω λογικό να υπάρχει μια παράταση, έστω και 10 μέρες. Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο, ναι, ούτως ώστε και εμείς να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα να προσφέρουμε στους καταναλωτές πετρέλαιο και οι καταναλωτές να μπορέσουν να αναπτυχθούν αγοράζοντας ένα προϊόν πιο οικονομικά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πούλο, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση και την ενημέρωση για τους... Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Πούλο. Άντε, λοιπόν, όσοι θέλετε να προμηθευτείτε πετρέλαιο, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά, ίσως τέτοια περίοδος χαμηλή όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμασης, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβρούμε, έτσι. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Οπότε, μπορείτε να το κάνετε, εάν και εφόσον επιθυμείτε και υπάρχουν κάποια χρήματα, μην τα κρατάτε στο σεντούκι αν σας περισσεύουν, διότι εκεί δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα, αν είναι στο σεντούκι, θέλω να πω. Αν όμως
Γεροί να είμαστε πρώτα απ' όλα. Την καινούργια περίοδο, τον Οκτώβριο, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Χρειαστείτε πετρέλαιο θέρμανσης, κάντε το τώρα. Στο Εθνικό Στάδιο εκεί στο Ανθή Καραγιάννη, το συγκεκριμένο πρατήριο της... ποια είναι, Κωνσταντίνε, ξεχνάω την εταιρεία. Revoil, μπράβο. Στη Revoil, η τιμή του είναι εξαιρετική και μπορείτε να προμηθευτείτε πετρέλαιο θέρμασης κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα. Θα σας πω σε λίγο και το τηλέφωνο. Αυτό ψάχνω τώρα, κάτι κάπου μου έχει διαφύγει, αλλά εντάξει, βλέπετε και το διαφημιστικό σποτ στις διαφημίσεις. Μπορείτε λοιπόν να προμηθευτείτε από το συγκεκριμένο πρατήριο και από, τέλος πάντων, από όπου νομίζετε εσείς, για να είστε κερδισμένοι καταναλωτές. Κακά τα ψέματα, δεν είναι καιρός για έξοδα περαιτέρω, αλλά επειδή είναι κάτι αναγκαίο, θεωρώ πως καλό είναι να το πράξουμε. Τώρα, πάμε για τη συνέχεια να δούμε τι άλλο έχουμε. Και υπάρχουν αρκετά μέχρι το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, ενδεχομένως, μπας και μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Λονδίνο και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ελόπουλο, για να θέσουμε και αυτό το ζήτημα, τι έχει ακουστεί εκεί στο Λονδίνο. Στη Βρετανία, που έχει πληγεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό του κορονοϊού. Και διαβάσαμε και αυτό το δημοσίευμα πριν από λίγο, για να δούμε πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, διαβάζουμε κάτι, αλλά καλό θα είναι να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε... αυτό το, για το θέμα, Κωνσταντίνε μου, στο θέμα των ανέργων, άνεργη επίδομα που λέει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς πάντα υπάρχουν ερωτήματα, γιατί κάποιοι φίλοι ενδεχομένως δεν το καταλάβανε, δεν το μάθανε, δεν το ακούσανε. Να τους ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά τι γίνεται με αυτό το θέμα με τους ανέργους και ποιοι δικαιούνται αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. 1/4/19, κάρτα ανεργίας. Μέχρι σήμερα αυτοί θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι και παίρνουν αυτό το επίδομα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει στο site του ΑΕΔ ένα σχετικό μπάνερ για την υποβολή της αίτησης για το επίδομα των 400 ευρώ σε 155.000 μακροχρόνια άνεργους. Διευκρινίσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους στα 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους δίνουν αρμόδιοι φορείς όσον αφορά τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Όπως γίνεται γνωστό, η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 3 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν με αρμόδιους φορείς, αυτήν μπορούν να εισέλθουν 168.000 μακροχρόνιοι άνεργοι, οι οποίοι πληρούν φυσικά τις προϋποθέσεις και είτε να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, είτε να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν το IBAN ή να μην προβούν σε καμία ενέργεια διαδικασία, η οποία είναι απαραίτητη για την καταβολή των 400 ευρώ. Οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι όσοι είναι οι άνεργοι από την 1η Απριλίου του 2019 έως και 16 Απριλίου του 2020. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν αρμόδιοι φορείς του ΑΕΔ από το σύνολο των 168.000 μακροχρόνια ανέργων, οι 90.000 έχουν ήδη στοιχεία IBAN κατοχυρωσμένα. Στον ΟΑΕΔ και 78.000 δεν έχουν. Όσοι έχουν, η πρώτη περίπτωση είναι αυτοί οι οποίοι είχαν συναλλαγή οικονομική με τον ΟΑΕΔ, άρα ο ΟΑΕΔ διαθέτει όλα τους τα στοιχεία, καθώς και τον αριθμό IBAN, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Μάλιστα. Έχουμε τη δεύτερη περίπτωση, στην οποία μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει επικαιροποίηση είτε των στοιχείων του, γιατί έχει αλλάξει π.χ. διεύθυνση, είτε να δηλώσει έναν διαφορετικό IBAN, γιατί έχει τώρα έναν άλλο λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, ο άνεργος θα πρέπει να μπει για να κάνει στην πλατφόρμα που θα ανοίξει, για να κάνει την επικαιροποίηση στοιχείων του. Μάλιστα. Και η τρίτη περίπτωση είναι όσοι δεν έχουν δηλώσει ποτέ στον ΟΑΕΔ το IBAN, γιατί ποτέ δεν έτυχαν κάποιες επιδότησεις. Ναι. Οπότε αυτοί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπουν για να δηλώσουν το λογαριασμό. Θα πρέπει να μπουν στη σελίδα του ΟΑΕΔ ή να επισκεφτούν κάποιο υποκατάστημα. Όχι, ηλεκτρονικά. Όλα θα γίνουν ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Εφόσον θα ανοίξει η ανάλογη πλατφόρμα, θα γίνουν ηλεκτρονικά. Η υποβολή θα ξεκινήσει στις 23 Τετάρτου.
ναι. και θα λήξει στις 3/5. Mm-hmm. Αυτά που σας λέω είναι με ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Πιο συγκεκριμένη υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται στο www.oaed.gr. Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ΟΑΕΔ για να προχωρήσει στην καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ είναι τα εξής. Το ονοματεπώνυμο, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών. Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, το λεγόμενο ΑΜΚΑ. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το ΑΦΜΗ δηλαδή. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού IBAN. Την οικονομική ενίσχυση θα λάβουν μόνο οι άνεργοι που συμπλήρωσαν 12μηνη ανεργία από την 1η Απριλίου του 2019 και μετά. Ο τρόπος καταβολής των 400 ευρώ θα ολοκληρωθεί αυτόματα μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε τι σημαίνει μακροχρόνια άνεργος. Έτσι. Ναι, βέβαια. Μακροχρόνια άνεργος είναι αυτός ο οποίος έχει κλείσει 12μηνο ανεργίας. Η οποία ανεργία προϋποθέτει κάρτα ανεργίας. Δηλαδή έχει πάει στο ΜΑΕΒ, έχει βγάλει κάρτα ανεργίας και επί 12 μήνες είναι άνεργος. Το καταλάβαμε, έτσι, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει ρεπορτάζ πάρα πολλές φορές. Ελπίζω τώρα να κάθε ένας που είχε κάποιες εμβολίες να το κατάλαβε. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για το θέμα του πετρελαίου και είχαμε πετρελαίου θέρμασης και είχαμε και την κουβέντα μας με τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον κύριο Πούλο, και έγινε έτοιμα για να πάρουν μια παράταση τα πρατήρια όσον αφορά τη διανομή πετρελαίου θέρμασης, γιατί υπάρχει ένα ευξημένο ενδιαφέρον και καλά κάνει και υπάρχει, διότι αυτή την τιμή, η αλήθεια είναι, δεν νομίζω ότι θα την ξαναδούμε. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κάποια, αν μπορούμε να τα πούμε σε εισαγωγικά, θετικά, μέσα αυτά τα οικονομικά μέτρα και όλα αυτά. Άρα λοιπόν μπορείτε να προμηθευτείτε πετρέλαιο τουλάχιστον μέχρι τέλος Απριλίου, που ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά και αν θα δοθεί παράταση στη διανομή θα σας το ανακοινώσουμε. Οπότε ένα τηλέφωνο που είναι στην δική μας διάθεση και είναι το πρατήριο που είναι εκεί στο Εθνικό Στάδιο της Καβάλας του Ανθή Καραγιάννη, στη Ρεβόιλ, είναι 3 διάρια, 3 πεντάρια με αυτόματο καβάλας, 2510. 3 διάρια, 3 πεντάρια. Η τιμή στο συγκεκριμένο πρατήριο είναι εξαιρετική. Στα 1000 λίτρα δηλαδή μπορείτε να κερδίσετε και πάνω από 400 ευρώ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, έτσι, για 400 ευρώ μιλάμε, δεν μιλάμε για 40 ευρώ ή για 30 ή για 10, αν και ό,τι και να κερδίσεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, εντάξει, καλό είναι, κακό δεν είναι, ζημιά δεν παθαίνεις, αυτό είναι σίγουρο. 3 διάρια, 3 πεντάρια λοιπόν, καλώντας το τηλέφωνο αυτό με αυτόματο καβάλας 2510, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Revoil και να προμηθευτείτε πετρέλαιο θέρμαση σε πολύ χαμηλή τιμή. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Εχθές είδα ένα μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Έσοπος να κρατάει ένα καλάθι, ένα σαν κλουβί, ένα πράγμα τέλος πάντων, και μέσα ήρθε κοντά μου και μου έδειξε, μέσα υπήρχαν 4 κουτάβια, μωράκια, τα οποία κάποιος αθεόφοβος, γιατί περί αθεόφοβου πρόκειται, να μην πω κάτι άλλο, ή αν θέλετε να προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω, θα προχωρήσω. Περί ενός δίποδου ζώου πρόκειται, γιατί μόνο αυτό το αξίζει, ότι είναι ένα δίποδο ζώο αυτός που το έκανε ή αυτοί που το έκαναν. Θα μου πείτε τώρα, εδώ φτάσανε στο σημείο κάποιοι και πήγανε στον όμιλο εκεί στο δάτο και δηλητηρίασαν με το χειρότερο τρόπο σκυλιά και άλογα, και ήδη η απώλεια που μετρούν οι άνθρωποι εκεί είναι 2 άλογα, ένα από τα καλύτερα ζώα που υπάρχουν στον πλανήτη και τα πιο περήφανα και τα πιο αγαπητά.
Ήδη δύο λοιπόν είναι νεκρά, όπως και τα σκυλιά. Πήγε λοιπόν το κτίνος αυτό, έριξε δηλητήριο σε όλες τις ταΐστες και οι άνθρωποι κάνουν όλον αυτόν τον αγώνα και μάλιστα από ό,τι ακούσαμε, οι δράστες έχουν επικηρυχτεί και με 5.000 ευρώ. Αν δώσει κάποιος στοιχεία, έχουν επικηρυχτεί με 5.000 ευρώ. Αν λοιπόν αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους ότι ανήκει στο ανθρώπινο είδος, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να τους συγκαταλέξει μέσα σε αυτό το είδος. Και χθες λοιπόν με το μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Έσωπος είδα την εικόνα αυτή, 4 μικρά κουτάβια, τα οποία περισυνέλεξε το μέλος του σωματείου μέσα από έναν κάδο, κάδο απορριμμάτων. Και προσέξτε, άλλο το να βρεθούν ψόφια, ας πούμε, κάποια ζωάκια και πεις τώρα πού να τα βάλω, ξέρω, αν και δεν είναι για τον κάδο, έτσι, άνοιξε λίγο ένα λάκκο έτσι αυτό, βάλ τα μέσα, τα πέταξε στον κάδο, ζωντανά. Σου λέει, θα έρθει η καθαριότητα, θα τα πάρει, ποιος θα το καταλάβει, ποιος θα τα δει, ποιος θα... Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, διάβασα ένα μήνυμα. Ποιος θα τα δει και κάποιος ειδοποίησε προφανώς αυτά, γκριλίζανε, κάνανε ποιος ξέρει και πήγε τα μάζεψε το μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου. Και αν αυτός ο άνθρωπος που το έκανε αυτό δεν είναι δίποδο ζώο, τότε τι είναι? Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Τότε τι είναι? Δεν ήταν αυτά ψυχούλες? Δεν ήταν ζωντανά πλάσματα? Δεν ήταν... Δεν τα θέλεις? Δεν τα... Άστα. Πήγαινε σε μια πλαγιά, σε ένα βουνό και άστα εκεί. Μήπως και επιζήσουνε, αφού δεν θέλεις να τα πεθάρψεις. Θέλετε να σας αποδείξω ποιο είναι το αγριότερο ζώο στον κόσμο που το ξέρετε? Είναι το δίποδο και όχι το τετράποδο. Και τι έκανε για μια ακόμη φορά ένας σύγχρονος χάτσικο, στην χώρα μας συνέβη αυτό, στη Λαμία, κάπου εκεί στη Φθιώτιδα. Δώσε μου, Κωνσταντίνο μου, είναι πολύ μικρό αυτό το βιντεάκι, να δούμε τι λέει. Αυτός είναι ο Λάκης, ένας σκύλος που προκάλεσε ρήγη συγκίνηση στη Φθιώτιδα. Ο σκύλος είχε να δει το ηλικιωμένο αφεντικό του περίπου 2 μήνες. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας και τελικά κατέληξε. Την ώρα που μετέφεραν τη σωρό του αφεντικού του με την νεκροφόρα, ο Λάκης πήδηξε μέσα σε αυτή και αρνιόταν να κατέβει. Όταν έφτασαν στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου στις Δράχες, ο σκύλος προσπάθησε να μπει στο ναό. Έμεινε πιστός έξω από την πόρτα του ναού κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε το αφεντικό του στο νεκροταφείο του χωριού. Μόλις τελείωσε η ταφή, ο χάτσικο της Φθιώτιδας αρνιόταν να φύγει. Τι έχετε να πείτε? Το αμφισβητεί κανείς αυτό το βίντεο? Ή το άλλο βίντεο εκεί τότε που είχε σκοτωθεί πάλι το αφεντικό ενός σκύλου σε μια στροφή, σε ένα χωριό μιας περιοχής εκεί, πάλι κάπου εκεί στη Φθιώτιδα πρέπει να ήταν, και δεν έφευγε με τίποτα από εκεί επί μήνες. Αμφισβητείτε όλα αυτά τα γεγονότα? Πέστε μου, ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα? Ποιος? Πείτε μου κάτι. Το ανθρώπινο είδος θα το έκανε? Κανείς δεν πρόκειται να το έκανε. Σας το λέω εγώ. Υπεύθυνα. Ξέρετε εκείνο το τραγουδάκι που λέει «Η χείρα βρήκε τη χαρά, τα νιάτα της γλεντάει»? Πάει ο σύζυγος, γιατί όποτε χτυπάει η καμπάνα λέει ποιος πέθανε. Λοιπόν, και τώρα με τον κορονοϊό. Φοβερό πράγμα. 70 άντρες, 30 γυναίκες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Είναι απίστευτο. Λοιπόν, αμφιβάλλετε ότι η χείρα βρήκε τη χαρά όταν φεύγει ο εκλοιπών και μετά θα ξαναπατευτεί, θα φτιάξει τη ζωή της. Για δείτε τα σκυλιά. Το κλωτσάς αυτό, το κλωτσάς. Το δέρνεις με το αυτό και έρχεται και σου κλείφει τα πόδια. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζώο? Ο σκύλος ή ο άνθρωπος? Λέω εγώ τώρα. Απαντήστε μου. Λοιπόν, αυτά έτσι για να κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα αυτά του κορονοϊού που μας έχουν αγχώσει τόσο πολύ. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί υπάρχουν και αυτά. Και έχω προτρέψει πάρα πολλούς όμως,
Έτσι, τώρα που κάθεστε στο σπίτι, καλή ώρα. Τώρα που κάθεστε στο σπίτι και είστε μέσα. Ψάξτε αυτή την ταινία Χάτσικο. Ψάξτε τη λίγο που έγινε εκεί σε μια περιοχή της Κίνας, νομίζω είχε γίνει. Και υπάρχει άγαλμα με το σκύλο. Και καθίστε και δείτε τι. Αλλά προσέξτε, μην τη δείτε μόνο σας ή μόνοι σας. Μαζέψτε όλη την οικογένεια και τα παιδιά, όσα είναι αυτά, ένα, δύο, τρία, και δείτε τι όλοι μαζί. Εάν στο τέλος δεν έχετε τελειώσει ένα πακέτο χαρτομάντιλα, τότε ελάτε να με βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, σας προτρέπω να δείτε αυτή την ταινία, για να καταλάβετε τι σημαίνει ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, που ο Θεός το είπε, να αγαπάτε τους ανθρώπους. Αλλά τα ακούσανε μόνο τα σκυλιά, δυστυχώς. Λοιπόν, πού είμαστε, Κωνσταντίνε μου, πού είμαστε, θες να πάμε σε διαφημιστικό τώρα? Ναι, ωραία. Ναι, οκ. Okay. Είναι το τελευταίο αυτό καταρχάς? Ωραία. Πάμε να το εξαντλήσουμε αυτό, να δούμε τι χρόνος μας απομένει για μετέπειτα και να περάσουμε και στην τελική ευθεία. Παρακαλώ. Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Η ώρα έχει πάει 11:30 και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο μέρος και τη σημερινή ζωντανή εκπομπή. Πρώτο θέμα. Καθημερινά εδώ κοντά σας 10 με 12 μέσα από το ένα channel για όλη την περιφέρεια Βορειοανατολικής Μακεδονίας Τράκης μέσω της Digia. Με την ψηφιακή πλατφόρμα της Κοσμοτέ σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Οπότε έχουμε πάψει προπολού να είμαστε καθαρά ένα τοπικό κανάλι. Μπορεί να είμαστε τοπικό κανάλι, μας βλέπετε παντού. Και το έχουμε διαπιστώσει και με την αγάπη σας, με τα τηλεφωνήματά σας, με τα μηνύματά σας, με όλα αυτά. Και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ενημερώνεστε κατά τον καλύτερο τρόπο καθημερινά για όλα τα θέματα. Όχι μόνο από την δική μας εκπομπή το πρωί, 10 με 12 καθημερινά, αλλά ακολουθεί και ο αναλυτής στις 2.30 το μεσημέρι, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν αρκετές εκπομπές που μπορείτε να ενημερωθείτε. Λοιπόν, τώρα, μια και μιλούσαμε προηγουμένως για αυτό το θέμα με τα δέσποτα και με αυτό που βρέθηκε στους κάδους, και κάποιους ανθρώπους. Το παίρνω πίσω. Διότι δεν είναι άνθρωποι. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτός που θα σκοτώσει ένα ζωντανό με αυτόν τον τρόπο, κατ' εμέ είναι κακούργημα, είναι κακούργηματική πράξη. Κατ' εμέ. Εντάξει. Δεν λέω σ' όλοι και καλά αν θα συμφωνήσετε ή δεν συμφωνήσετε. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας αν θα συμφωνήσετε. Άποψή μου είναι. Αυτός λοιπόν που θα το κάνει αυτό, πολύ εύκολα μπορεί να αφαιρέσει και μία ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έγινε εκεί στο Δάτο, μια και αναφέρθηκα προηγουμένως στα άλογα και στα σκυλιά. Μια κατάσταση η οποία οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν πραγματικά να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να περισσώσουν ό,τι τουλάχιστον σώνεται ακόμα. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κάθε μέρα για να πιούν λίγο νερό, ενώ η γλώσσα τους είναι καμένη. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε φυσικά τα ζωτικά τους όργανα σε τι κατάσταση βρίσκουμε. Εκλιπαρώ λοιπόν όσους γνωρίζουν το οτιδήποτε να μας καλέσουν είτε σε μένα προσωπικά είτε στο αστυνομικό τμήμα. Δίνονται 5.000 ευρώ από μία κυρία για όποιον πει ή μας δώσει κάποια στοιχεία του δράστη και ακόμα μαζεύουμε χρήματα για την επικήρυξη. Mm. Είμαστε στα 5.000 ευρώ και συνεχώς αυξάνεται το ποσοστό. Θα παρακαλούσα τον συνάδελφο να έχουμε σε full screen, παρακαλώ, την Κωνσταντίνα από την ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στον Ιππικό Όμιλο για να βλέπουμε και την κατάσταση. Όπως μας είπες λοιπόν, Κωνσταντίνα, ήδη έχετε καταφέρει μαζί φυσικά με την αγάπη όλου του κόσμου, γιατί συγκλώνησε το Πανελλήνιο συγκεκριμένη είδηση, να μαζευτούν στον ειδικό λογαριασμό 5.000 ευρώ, που φυσικά μιλούμε για τα ιατρευτικά που χρειάζεται αυτή τη στιγμή
στιγμή που χρειάζονται τα άλογα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, γιατί μιλούμε για πάρα πολλά έξοδα. Ναι, απλώς τα 5.000 ευρώ είναι η επικήρυξη του δράστη για όποιον μιλήσει και μας δώσει στοιχεία, να το τονίσω. Φυσικά, χάρη σε όλους αυτούς οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας, μπορέσαμε να περιθλάψουμε τα ειδικά διατροφολογικά συμπληρώματα των αλόγων, τα έξοδα της υπιάτρου και ακόμα συνεχίζουμε να μαζεύουμε χρήματα για τα φάρμακά τους, καθώς είμαστε στη 10η μέρα και όλα τα άλογα ακολουθούν μια συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και στο ΔΑΤΟ. Διαβάζω εδώ τώρα κάποιες ειδήσεις, όπως ο παππούς του 35χρονου νέου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης και της πεθεράς του, που καταγγέλουν. Η πεθερά του συγκεκριμένα λέει ότι ο γαμπρός μου πήγε περπατώντας στο νοσοκομείο και βγήκε σε φέρετρο. Τώρα, εδώ βέβαια πρωτίστως πρέπει να σεβαστούμε τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τον δικό τους άνθρωπο, έτσι. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι εφικτό άλλο να λες και να ζεις κάποια πράγματα απ' έξω και άλλο να είσαι μέσα στο δράμα αυτό. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κανείς να καταδικάζει αυτή τη στιγμή, είτε γιατρούς, είτε κάποια ενδεχόμενα λάθη να έγιναν κτλ. Ποιος το ξέρει, δεν. Φαντάζομαι ότι θα γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νεκροψία, νεκροτομή, για να δούμε τελικά ο άνθρωπος αυτός πώς έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, γιατί σας λέω ότι ακούγονται κάποιες καταγγελίες όσον αφορά το πώς μπορεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος που δεν είχε κάποιο νόσημα, που δεν είχε κάποια προβλήματα, που να χάσει τη ζωή του. Δεν ξέρω. Θα φανεί αυτό, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες και θα το παρακολουθήσουμε και εμείς, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, είχαμε κάνει πάρα πολλές φορές ρεπορτάζ για τις τάσεις. Το ότι βρίσκονται σε κακό χάλι, το ότι μόνο στάσεις δεν είναι αυτές. Το καλοκαίρι ψήνεσαι από τον ήλιο, το χειμώνα δεν μπορείς να κάτσεις ούτε για αστείο να περιμένεις το λεωφορείο, είτε σε φάει βροχή, είτε ο αέρας, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ γι' αυτό, για τις τάσεις δηλαδή. Πάμε να το δούμε, έχει ένα ενδιαφέρον. Σειρά αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας για την ένταξη έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 6 προσκλήσεις του Φιλόδημου Δίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για 68 αποφάσεις του Υπουργείου που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων δήμου στις προσκλήσεις. Όσον αφορά το Δήμο Καβάλας, η πρόσκληση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών με το ποσό των 99.448.000 ευρώ. Ότι θα προγραμματίσουμε την κατασκευή, γιατί τώρα μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα από τα ΚΤΕΛ, από τις επιχειρήσεις αστικών λεωφορείων, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των στάσεων στους Δήμους. Με αυτή τη λογική θα χρηματοδοτηθεί και όλες αυτή η προσπάθεια, υποπτεύομαι. Γιατί συνδυάζεται και με το στοιχείο πιθανών διαφημίσεων που μπορούμε να βάζουμε στις στάσεις αυτές. Οπότε θα έχουμε την ευθύνη τους και πιθανές μικρές απολαβές από διαφημίσεις. Ναι. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα, όπως σας είπα, έχουμε καταγράψει αρκετές φορές ρεπορτάζ και σε τι κατάσταση βρίσκονται, έχουμε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των αστικών λεωφορείων το τι θα γίνει με αυτές τις στάσεις και σε αυτό το χάλι που βρίσκονται και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εικόνα η οποία συνάδει στο να πληρώνει κάποιος το αντίτιμο του εισιτηρίου και να
έχει αυτή την μεταχείριση σαν επιβάτης. Είχε υποθεί παλαιότερα ότι ζητά τη διαχείριση η εταιρεία των αστικών και να παίρνει τις διαφημίσεις από αυτές. Είχε γίνει συνάντηση τότε, είχε ξαναγίνει. Φαίνεται πως δεν είχε βρεθεί χρυσή τομή επί διοικήσεως Τσανάκα. Σήμερα επανέρχεται το θέμα και βλέπετε ότι όλο το θέμα είναι το ποιος θα παίρνει, ξέρω εγώ, τις διαφημίσεις, τα κέρδη από τις διαφημίσεις για να μπορεί και να τις συντηρεί. Και επανέρχεται και ακούσαμε ότι και πάλι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, εγώ νομίζω μηδέν. Θα δούμε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη. Πάντως, καλό θα είναι να υπάρξει, διότι αυτό το θέμα πια, δεν ξέρω, έχει παρατραβήξει, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να δούμε μια διαφορετική εικόνα σε αυτό το ζήτημα? Πρέπει. Το πώς θα το δούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, να δούμε κάποιες ειδήσεις. Τα πρωτοδικεία μπορεί να ανοίξουν και τα ειρωνιδικεία, αλλά θα ανοίξουν για κάποιες περιπτώσεις. Και καλό θα ήταν, εάν μπορούμε και είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε μια επαφή και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Γραμμένο. Παιδιά, αν το έχουμε το τηλέφωνο, βέβαια εγώ το έχω, αλλά για να σας το δώσω δεν γίνεται να σας το δώσω στον αέρα. Αν το έχουμε εκεί πουθενά, καλώς αν όχι, να το γράψω εδώ κάπου και να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γραμμένο, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, διότι ναι μεν θα υπάρχει κάποια προστασία εκεί που είναι η έδρα των δικαστών, αλλά κάτι παρόμοιο δεν φαίνεται να υπάρχει για τους δικηγόρους. Οπότε υπάρχει μια έμεση έτσι αντίδραση, και άμεση θα έλεγα, από τους δικηγόρους, και θα ήταν καλό να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Τώρα, πέστε μου τι έχουμε για να μπορώ να προχωρήσω. Έχουμε κάτι άλλο, κάποιο τηλέφωνο ή κάτι άλλο? Ωραία. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα, το τηλέφωνο το έχω. Μπορώ να σας το δώσω για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εγώ το γράφω εδώ για να το έχω έτοιμο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ένα έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είπα ότι θα ανοίξουν μεν, αλλά θα ανοίξουν για κάποιες υποθέσεις, όχι για όλες. Έτσι, και θα λαμβάνονται κάποια μέτρα, δηλαδή οι αντίδικοι ή δεν ξέρω ποιος. Δεν θα είναι όλοι περιμένοντας τον προθάλαμο του δικαστηρίου, θα είναι απ' έξω, υπάρχει security, και όταν και εφόσον έρχεται η σειρά κάποιου, θα μπαίνει μέσα για να γίνεται η διαδικασία. Σας είπα, θα αλλάξουν πολλά. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ότι θα αλλάξουν πολλά. Το τηλέφωνο είναι εδώ, παιδιά, αν δεν το βρείτε, το έχω εδώ στην άκρη, μπορεί να έρθει κάποιος να το πάρει. Λοιπόν, συνεχίζω μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γραμμένο, για να δούμε τι γίνεται και με αυτό. Στο Κρανίδι στείνεται ολόκληρο κέντρο επιχειρήσεων, στείνονται σκηνές από το στρατό για να ελεγχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 150 κρούσματα που βρέθηκαν εκεί, στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες. Εκεί θα έχουμε εξελίξεις σήμερα, αύριο, περισσότερες ενδεχομένως. Τώρα εδώ για το θέμα που είδαμε προηγουμένως για την Ξάνθη, που έχει τεθεί σε αυστηρή καραντίνα, έχουν τεθεί 250 κάτοικοι στα χωριά Ζουμπούλη και Αρναούτη. Ομολογώ πως τα δύο αυτά χωριά δεν τα έχω ξανακούσει, και τι έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ στην Ξάνθη, στον νομό Ξάνθης. Πρέπει να είναι τα ορεινά αυτά χωριά που λέμε επάνω ψηλά. Τα απομακοχώρια που ζουν εκεί κάποιοι συνάνθρωποι μας. Γι' αυτό και πρώτη φορά ακούω τα δύο αυτά ονόματα. Ζουμπούλη και Αρναούτη έχουν τεθεί σε καραντίνα. Τώρα, στην Κέρκυρα συνέβη και αυτό. Χθες είχαμε επικοινωνία με την Κέρκυρα, με την συνάδελφο την Ηρώτη Λέλα. Α, οκ, ευχαριστώ. Εντάξει, δικηγόρος είναι γι' αυτός. Προφανώς είναι και πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι και δημοτικός σύμβουλος, έχει πολλές αρμοδιότητες, συνεπώς κάπου θα είναι αποσχολημένος. Στην Κέρκυρα λοιπόν συνέβη το εξής. Το πρωί της Δευτέρας, προχθές δηλαδή, περιπερικό του λιμενικού κλήθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβικών για βοήθεια σε ένα άτομο. Οι άνδρες του λιμενικού που πήγαν εκεί και περισυνέλεξαν από τη θάλασσα έναν 47χρονο, ο οποίος τους είπε ότι ενώ ψάρευε από εξέδρα στην περιοχή, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με το λιμενικό λοιπόν, ο 47χρονος χωρίς σοβαρά προβλήματα στην υγεία του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για προληπτικές εξετάσεις. Το επιβλήθηκε και πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση. Δεν του έφτανε που έπεσε στη θάλασσα, δεν του έφτανε που παραλίγο να χάσει και τη ζωή του, να πνιγεί, αλλά το επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα λίγο έτσι κάπως τραγιλαφικά που συμβαίνουν. Αναγκάστηκε να καλέσει βοήθεια, αλλά προκειμένου να σώσει τη ζωή του, σου λέει τώρα το πρόστιμο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι σίγουρα. Λοιπόν, αυτά έτσι και περί κάποιων ειδήσεων που αλλιεύουμε εδώ από το διαδίκτυο και από τη δική μας σελίδα ένα νιούς. Συμβαίνουν και άλλα περίεργα, συμβαίνουν κλοπές, συμβαίνουν ληστείες, συμβαίνουν ένα αυτά. Κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν πάρα πολύ στο δρόμο, με αποτέλεσμα να προβαίνουν και σε τέτοιες καταστάσεις. Παρατείνεται για όσους τουλάχιστον ενδιαφέρονται, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουλίου, δηλαδή μια εβδομάδα ακόμα τουλάχιστον, και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και επέκταση από εκεί περαιτέρω, ως 30 Απριλίου η αναστολή επισκέψεων στο Άγιο Όρος. Παρακαλώ, στο Άγιο Όρος. Και εδώ κολλάει το εξής. Τώρα κάτι με ζουζουνίζει, να πούμε, και θα κάνω λίγο το συνήγορο του. Ναι, να πάμε πρώτα στο τηλεθεατή πριν κάνω εγώ αυτό το σχόλιο για το Άγιο Όρος που αφορά τη θρησκεία μας. Γιατί πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Παρακαλώ, στο τηλέφωνο. Ναι. Ορίστε. Ναι. Ναι. Ναι, λέγομαι Ηλιόπουλος Ηλίας. Μάλιστα, κύριε Ηλία. Από την πλατεία Μπελοκήπων. Ποια είναι ο Μπελοκήπων? Η δράμα. Α. Με ναι. Ακούτε? Σας ακούω. Λοιπόν. Ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Για πέστε μου, κύριε Ηλία μου, τι ακριβώς θέλετε? Αχ, αυτή η φωνή. Κι εγώ σας ακούω. Μην το ξαναπούμε όμως, κύριε Ηλία μου, να χαρείς. Κοιτάξτε, εγώ μένω στην πλατεία Μπελοκήπων. Μάλιστα. Στη δράμα. Μάλιστα. Θα την τελειώσουμε την εκπομπή, κύριε Ηλία μου. Θα την τελειώσουμε. Εκεί υπάρχουν δύο δέντρα. Ναι. Δύο δέντρα. Πολύ μεγάλα, μεγάλο ύψος. Ναι. Και ναι. Πήρα πολλές φορές τηλέφωνο. Μάλιστα. Και δεν με απάντησαν. Με είπαν εντάξει, ήταν, βγάλανε φωτογραφίες, κάνανε, ράνανε εδώ και 2 χρόνια. Και μου είπαν να πάρω. Παιδιά, δεν πρέπει να δίνουμε τους ανθρώπους αυτούς στον αέρα, γιατί δεν πρόκειται να συνοηθούμε. Εντάξει, εγώ έχω την καλή πρόθεση να ακούσω. Τηλέφωνο, ναι. Πήρα και τηλέφωνο παντού, βγάλανε φωτογραφίες, ωραία. Βγάλανε και με είπαν να μιλήσω με τον αντιδήμαρχο. Μάλιστα. Και? Δεν μπορώ όμως να βρω τον αντιδήμαρχο. Όλες τις φορές τον πήρα τηλέφωνο. Δεν απαντούσε. Κύριε Ηλία, πες μου κάτι. Αυτά τα δέντρα, για σένα προσωπικά, ποιος είναι ο κίνδυνος για σένα προσωπικά, ποιο είναι το πρόβλημα?
Όχι, δεν, παιδιά, σας παρακαλώ, πάρτε το τηλέφωνο μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι φάμε... πολύ ψηλά. Α, τα πει αυτά και μετά. Και αν κάνω μεταξύ το ένα που είναι προς το μέλλον στο δικό μου. Κωνσταντίνε μου, ας συνεννοηθεί η Λένα μαζί και ας μας πει τι θέλει ο κύριος Ηλίας. Δεν γίνεται, δεν έχουμε χρόνο. Τελειώνει η εκπομπή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μια ερώτηση από κάποιον άλλο. Να την ακούσω την ερώτηση. Αυτοί που είναι στο κρανίδι είναι όντως πρόσφυγες και μετανάστες. Αν θέλει ο φίλος τηλεθεατής που ρωτάει αυτοί που είναι στο κρανίδι τι είναι, να μας πάρει τηλέφωνο παρακαλώ πολύ και να βγει στον αέρα. Δεν θέλω να το δώσω έτσι απάντηση. Θέλω να πάρει τηλέφωνο ο φίλος ή η φίλη τηλεθεάτρια που πήρε. Η τηλεθεατής και ρωτάει για το κρανίδι, να μας πάρει τηλέφωνο και να βγει στον αέρα. Παρακαλώ πολύ. Και θα απαντήσω σε οποιοδήποτε θέμα μας ρωτήσει. Θα είναι καλό να κάνουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν. Έχουμε έναν τηλεθεατή που θέλει να πει για τις στάσεις. Για τις στάσεις, να τον ακούσουμε τον φίλο τηλεθεατή. Παρακαλώ. Κύριε Τέλος, παρακαλώ πολύ, πρέπει να με ρυμνήσετε. Δεν είναι μόνο οι διαφημίσεις για τα έσοδα του Δήμου. Ναι. Εδώ και χρόνια όλες οι στάσεις παλαιότερα, επειδή διατέλεσαν σε δύο σωματεία, περνούσαν επιτροπή. Κάθε στάση που θα γινόταν σε κάποιο σημείο της Καβάλας περνούσε από ειδική επιτροπή συγκοινωνιών, τροχιά Καβάλας, είχε κτέλ, ταξί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στάσεις να ξεφυτρώνουν μέσα στην πόλη σε διασταυρώσεις, ο οποίος εδώ σταματάει το λεωφορείο να πάρει και να αφήσει κόσμο. Κλείνει και δύο δρόμους ακόμα. Πάσε ανηφόρες, κλείνει την κυκλοφορία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να και τα αστικά κτέλ να μην κάνουν όπου να είναι στάσεις. Δημιουργείται πρόβλημα σε όλοι οι γιοταχίδες, όλα τα αυτοκίνητα που είμαστε όλοι οι γιοταχίδες, διαμαρτυρόμαστε εντόνως. Δεν είναι μόνο τα έσοδα του Δήμου. Να το θέσουμε, σας παρακαλώ, το θέμα αυτό, να περνάνε επιτροπές στάσεις. Δεν μπορεί ξεκάθαρο το κάθε κτέλ να βάζει οπουδήποτε. Εδώ το κτέλ, το υπεραστικό κτέλ Καβάλας, επί της 7ης έχει 5 παράνομες στάσεις. Είναι στάσεις αστικού και αυτοί σταματάνε και κάνουν υπέρβαση του νόμου. Ο νομοθέτης λέει 4 χιλιόμετρα από την αφετηρία τους, του κτέλ υπεραστικό, και αυτοί σταματάνε στην πόλη. 5 στάσεις μόνο στην 7ης. Ωραία. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή τέτοια ασυδοσία στην πόλη της Καβάλας δεν ξέρω. Καλώς, αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα επικοινωνήσουμε και με τους αρμόδιους να δούμε τι θα μας πούνε και με τον πρόεδρο του κτέλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίως, παρακαλώ, επισημάνετε να περνάει η επιτροπή η κάθε στάση που μπαίνει. Δεν μπορεί να την κάνει οπουδήποτε ο καθένας τη στάση αστικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Έλεγα κάτι για το Άγιο Όρος, το οποίο παρατείνεται η αναστολή εισόδου επισκεπτών προσκυνητών στην Χερσόνησο του Άθο. Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Αγίου Όρους, εξαιρούνται οι εντάφτα εργαζόμενοι και οι απαραίτητοι επαγγελματίες στο Άγιο Όρος. Και έρχομαι λοιπόν εδώ να σας κάνω μία ερώτηση σε όλους εσάς που διαμαρτύρεστε ότι είναι κλειστή η εκκλησία, οι εκκλησίες, που διαμαρτύρεστε ότι η χούντα του Μητσοτάκη, του Χαρδαλιά ή του καθένα ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και είπε θα κλείσουν τα πάντα και δεν θα κυκλοφορεί κανείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θέλω να σας ρωτήσω στο περιβόλι της Παναγιάς. Εκεί που δεν υπάρχει πιο ιερός χώρος και σύμφωνα με τη θρησκεία μας, αλλά δεν είναι μόνο με τη θρησκεία μας, το έχουν ασπαστεί όλοι αυτό το πράγμα. Γιατί να απαγορεύεται η επίσκεψη όλων ημών, αφού είναι αυτός ο ιερός ο χώρος που είναι και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Γιατί τον κλείσαν αυτόν τον ιερό χώρο, το περιβόλι της Παναγιάς, που ούτε στον πόλεμο, όπως πολύ σωστά κάποιοι επισήμαναν, έκλεισε σε κανέναν πόλεμο. Θέλετε να δώσετε εσείς την απάντηση ή να την πω εγώ? Θα την πω εγώ λοιπόν, αν δεν προλαβαίνετε εσείς να τη δώσετε. Διότι έχουμε να κάνουμε με έναν αόρατο εχθρό και μια πανδημία. Διότι όταν έχουμε να κάνουμε με βομβαρδιστικά αεροσκάφη εχθρών, που θα ερχόντουσαν και πάνω από το Άγιο Όρος ενδεχομένως να βομβαρδίσουνε, θα μπορούσαμε να κρυφτούμε μέσα σε λαγούμια κτλ. Και να σωθούμε. Τώρα, με αυτό το πράγμα που υπάρχει, πώς θα σωθούμε? Για πείτε μου, πώς όμως? Έχει να μου δώσει κανείς κάποια απάντηση? Δεν έχει, να είστε σίγουροι. Γιατί όταν έχει κλείσει ακόμη και το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιο Όρος, φανταστείτε
πόσο μάλλον μια εκκλησία που θα, ξέρω, θα μάζευε μέσα 100-200 άτομα και θα υπήρχε το πρόβλημα εξάπλωσης περαιτέρω της πανδημίας. Κάποιοι φαντάζομαι ότι οι πολλοί θα συμφωνείτε. Υπάρχουν και αυτοί που διαφωνούν. Να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν συμφωνούσαμε όλοι, δεν θα υπήρχε και ενδιαφέρον. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε πει, βρε Κωνσταντίνα μου. Κάτι είπαμε. Α, ο γραμμένος είπατε δεν απαντάει. Είχαμε και κάτι άλλο σε εκκρεμότητα. Όχι. Με τον κύριο Λία δυστυχώς δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Είπα για τον κύριο ή την κυρία που πήρε και είπε είναι μετανάστες ή πρόσφυγες αυτοί στο Κρανίδι. Δεν θα απαντήσω. Και είπα ότι αν θέλει ο κύριος ή η κυρία, γιατί δεν ξέρω τι ήτανε, να μας πάρει τηλέφωνο να το απαντήσουμε διαζώσεις. Να ακούσουμε το ερώτημά του, να το διευκρινίσει το ερώτημά του και να απαντήσουμε. Αν θέλει. Αν δεν θέλει, κανένα πρόβλημα. Με το ζόρι δεν βάζουμε κανένα να πάρει τηλέφωνο. Για πάμε λίγο και κάπου αλλού, να δούμε τι γίνεται λίγα λεπτά πριν κλείσουμε και σήμερα. Ναι, πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ορίστε. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Άγγελε. Έλα. Για τα αστικά, μια που ξεκίνησες μια συζήτηση. Ναι. Έχω μια απορία, ρε παιδί μου. Απορία. Απορία. Αν μπορώ να τη λύσω την απορία σου. Ναι, μήπως μπορεί κάποιος να μας πει άλλος. Ναι. Ή ειδικός από ωραία. Που είναι με στα αστικά. Ναι, ναι. Για τα αστικά, έτσι. Ναι. Όταν θα πάω σε ένα περίπτωρο και πάρω εισιτήριο, θα πληρώσω ένα 20, ας πούμε, για το αστικό και θα μπω και τελείωσε η ιστορία. Αν όμως κατεβώ από το χωριό και τύχει μπροστά μου το αστικό και δεν έχω εισιτήριο και πρέπει να το κόψω από μέσα από τον οδηγό, πρέπει να το πληρώσω 1,5, 1,60, κάτι τέτοιο. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Δεν το έχω ακούσει. Όχι. Το έχουμε απαντήσει. Άκουσε με λίγο. Το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Και ο πρόεδρος ο ίδιος των αστικών το έχει απαντήσει και άλλοι πολλοί παράγοντες το έχουν απαντήσει. Και δια νόμου είναι νόμιμο αυτό που λες, διότι από τη στιγμή που δεν απασχολείται εις πράκτορας, εντάξει, έχουν βάλει όλα αυτά τα μηχανήματα εξωτερικά, έχουν βάλει τα ειστήρια στα περίπτερα, έχουν βάλει τα αυτά για να μπορεί να προμηθεύεται ο καθένας από εμάς ένα ειστήριο θέλει. Αν πάρει ολόκληρο πακέτο για όλο το μήνα κυκλοφορεί, είναι ακόμη πιο φθηνά. Αν πει όμως το λεωφορείο, σου επιβάλλει αυτό το σε εισαγωγικά επιπλέον αντίτιμο, για να μπορείς να προμηθεύεσαι τα ειστήρια από τα μηχανήματα ή από τα περίπτερα ή από τα ψιλικατζίδικα ή από οπουδήποτε αλλού. Σαν να δηλαδή στο κάνει σαν μια έμεση τιμωρία. Δεν είναι τιμωρία, σαν μια έμεση. Οπότε, αν το πληρώσεις εσύ μία φορά ένα 40 από ένα 20 ή ένα 50, να μην το ξανακάνεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απασχολείς τον οδηγό να σου κόβει εισιτήριο, ο οδηγός είναι για άλλη δουλειά. Το απάντησα. Ναι. Ωραία. Είναι καλυμμένο δια νόμου αυτό. Δεν ισχύει μόνο στην Καβάλα. Ισχύει παντού. Εγώ απλώς ρώτησα γιατί δεν το άκουσα. Δεν έτυχε. Ωραία. Δεν έτυχε. Αν υποθέσουμε ότι δεν το έχεις ακούσει, τώρα νομίζω ότι η απάντηση ήταν σαφέστατη. Σύμφωνη. Εντάξει. Έγινε, παλικάρι μου. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η. Επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε αναδείξει το θέμα, γι' αυτό και είπα ότι. Πώς δεν έχει γίνει γνωστό. Είπαμε, για να μην απασχολείται ο οδηγός, να είναι αναγκασμένος και καθυστέρηση να υπάρχει, να μην φεύγει το δρομολόγιο, μέχρι να σκόψει στήριο, να σου δώσει ρέστα, άμα του δώσεις, ξέρω εγώ, δεν του δώσεις ακριβώς το ανοίγμα. Υπάρχει αυτό το θέμα. Γι' αυτό σου δίνει δυνατότητα και το παίρνει και πιο φθηνό από το μηχάνημα και πιο φθηνό από το ψιλικατζίδικο και πιο φθηνό από το περίπτερο και όταν ανεβαίνει πάνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Άγγελε. Ορίστε. Άμα δεν πήγαινε να γεννήσει η γυναίκα από τη Σομαλία, δεν θα ξέρει κανένας ότι ήταν 150 άτομα και μπορεί και παραπάνω θετική. Αν δεν ήταν τι, άμα δεν είχε πάει γυναίκα να γεννήσει. Γιατί όποια πάει να γεννήσει πλέον την κάνουν εξέταση. Δηλαδή ήταν τυχαίο που το ανακαλύψανε, να ξέρεις. Τυχαίο, να σου πω γιατί ήταν τυχαίο. Και το ξέρεις. Γιατί δεν κάνουν έλεγχο σε όλες τις δομές. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις ότι γιατί ήταν τυχαίο. Ή να σου το πω εγώ.
Το τυχαίο ήταν διότι όλοι ήταν ασυμπτωματικοί. Ναι, αυτοί είναι, αυτοί οι άγγελοι που είναι από την Αφρική, πεθαίνουν πάρα πολύ μικρή σε μικρή ηλικία. Ναι. Και ναι, είναι όλοι νέοι σε ηλικία. Δηλαδή έχουν κάνει ξεκαθάρισμα DNA στη μικρή την ηλικία. Μόνο οι γεροί επιζουν εκεί πέρα και είναι και νέοι. Γι' αυτό δεν έχουν συμπτώματα. Οπότε δηλαδή στις δομές του περισσότερου είναι ασυμπτωματικοί. Ναι, αυτό που λες, δεν ξέρω αν στέκει επιστημονικά. Δεν είναι δηλαδή όπως το άγγελος που έλεγε, σας είπε όλοι είναι γερόντια, είναι φαφή ομάδα. Ναι, ωραία. Αυτό που λες, αυτό που λες, δεν ξέρω πόσο στέκει επιστημονικά. Δεν το ξέρω, δεν απαντάω. Μισό λεπτό. Εσύ τι πιστεύεις, ότι αν βγουν τώρα, εδώ στην Καβάλα, στη Δράμα, στην Ξάνθη και αρχίζουν τα τεστ που ακόμη δεν τα έχουμε σε επάρκεια και κάνουν τα τεστ αυτά, πιστεύεις ότι δεν θα βρεθούν από εμάς ασυμπτωματικοί? Πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι ότι... Αυτοί οι άγγελοι όμως είναι μετανάστες που τους μάζευε ο Ερντογάν δίπλα στην Τουρκία με την Turkish Airlines. Σε έβαζε 20 δολάρια το εισιτήριο από όλη την Αφρική τους μουσουλμάνους και τους μάζευε στην Τουρκία και μετά εκεί ήθελα να τους περάσει στην Ευρώπη. Δεν είναι γνωστά, χρόνια γίνονται αυτά. Δηλαδή από όλο τον κόσμο έπαιρνε σε ένα αεροπλάνο, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, στις Μήνες την Άγκυρα. Ναι, αλλά να σου πω και κάτι όμως. Και σε άλλους καταβλισμούς γίνανε αυτά και δεν υπήρχαν συμπτώματα. Έτσι. Πάμε, ας πούμε, στην Ξάνθη, στο Δροσερό. Τα προλάβανε στην αρχή. Ναι. Και σε αυτούς δεν ήταν μόνο 150. Δηλαδή, 150 βρέθηκαν συμπτωματικοί. Ήταν 400 τόσοι. Έτσι. Και να πω κάτι για το άλλο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η νεκροψία απαγορεύεται, Άγγελε. Απαγορεύεται, εννοείς, λόγω κορονοϊού. Ναι, απαγορεύεται. Ναι. Δηλαδή. Εγώ το είπα σαν νεκροψία. Μήπως, ας πούμε, δοθούν κάποια στοιχεία. Δηλαδή, το ότι μπορεί, ας πούμε, του ανθρώπου αυτού, του άτυχου παιδιού, να σταμάτησε η καρδιά του. Άρα η καρδιά του μήπως, γιατί στην ηλικία αυτή 35, 37, 40, ξέρεις, οι καρδιές κάνουν πάρτι καμιά φορά. Λοιπόν, και λέω μήπως υπήρχε και κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Δεν ξέρω. Αυτά τα στοιχεία, Άγγελε, δίνονται οι αιτία θανάτου. Απλώς δεν μπορούν να κάνουν έξτρα αυτοία. Κατάλαβα. Και ίσως ήταν δικό μου, όχι ίσως, ήταν δική μου παρατυπία να πω για νεκροψία. Ναι, λόγω κορονοϊού. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Άγγελε, έγινε. Γεια χαρά. Γιώργος Γραμμένος, στη γραμμή. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Όταν ψάχνετε ένα άτομο, αν επιμένετε λίγο, μπορεί τη μία να μην απαντήσει. Είναι και ο κύριος Γραμμένος, ο αγαπητός μου φίλος, είναι και πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι και ο δημοτικός σύμβουλος. Είναι και, πώς το λένε, δικηγόρος στο επάγγελμα. Είναι, εντάξει, έχει πολλές υποχρεώσεις. Τι κάνετε, κύριε Γραμμένε? Καλή σας ημέρα, κύριε Τσέλιο. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, ο κύριος. Ναι, δεν βρεθήκαμε κιόλας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και χειραψία. Ναι. Να ανταλλάξουμε μια αγκαλιά, αδερφέ. Τίποτα. Λοιπόν. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω κάτι. Τα ακούμε όλοι, το ξέρετε. Ότι ανοίγουν κάποια πρωτοδικεία, όσον ούπο, κάποια πρωτοδικεία για κάποιες υποθέσεις, το ένα, το άλλο. Ακούσαμε ότι θα λαμβάνονται κάποια μέτρα. Θα παραμένουν έξω οι αντίδικοι, θα μπαίνει ένας-ένας, θα υπάρχουν επεξικλάστα μπροστά από τους δικαστές. Το τι ισχύει, το δεν ισχύει, θα μου το πείτε εσείς. Εγώ βάζω στο τραπέζι όλα μαζί τα ερωτήματα για να απαντήσετε συνολικά. Λοιπόν, τελικά τι γνωρίζετε εσείς σαν δικηγορικός σύλλογος και ποια είναι η δική σας ένσταση πάνω σε όλα αυτά? Ναι, κύριε Τσέλιο, χθες είχαμε σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη πρόεδρο Ιωλομέλια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, στην οποία παρευρέθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έγινε μια εκτενή συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την σταδιακή επανέναρξη της λειτουργίας των δικαστηρίων. Ακούστηκαν πάρα πολλά παράπονα, είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, από τους χειρισμούς τους μέχρι τώρα, όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι έξαλλοι. Πραγματικά, αυτή η λέξη που σας λέω μπορεί και να μην αποδίδει ακριβώς το πώς αισθάνονται οι δικηγόροι απέναντι στους εμπεγμούς που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε πάλι κρούσμα, δηλαδή ενώ είχαμε προγραμματίσει την Ολομέλεια, στην οποία, όπως σας είπα, θα παρευρίσκεται και παρευρέθη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν την έναρξη της Ολομέλειας και έκανε δηλώσεις
για το πώς θα ξεκινήσουν τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι από τις 27 του μηνός, μαζί με την έναρξη λειτουργίας των υποθηκοφυλακίων, ξεκινάνε και τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία, και τα έβλεπα το βράδυ στις ειδήσεις και στα διάφορα ειδησιογραφικά site, και αυτό δεν ανταποκρίνεται βεβαίως στην πραγματικότητα. Χωρίς να ερωτηθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Με ποια κριτήρια κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Καταλαβαίνουμε μάλλον, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι μαζί με τα υποθηκοφυλακία ξεκινάνε να δικάζονται οι εγγραφές και οι εξαλείψεις προσημειώσεων. Μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Από τις 27 του μηνός θα μιλάμε, έτσι, από τις 28 δηλαδή την επομένη. Συνεπώς αυτή η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ξεκινάει η λειτουργία πρωτοδικείων ή ειρηνοδικείων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εμείς αυτό που ζητήσαμε και από το Υπουργείο, αλλά και στην ανακοίνωση η οποία στη συνέχεια εκδόθηκε, είναι ότι ναι, συμφωνούμε με την σταδιακή επανέναρξη της λειτουργίας των δικαστηρίων, αλλά κάτω από κανόνες και προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την υγεία όλων των συμμετοχόντων, κυρίως των δικηγόρων που παρευρίσκονται συνέχεια εκεί, και των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά βεβαίως και των διαδίκων οι οποίοι έχουν υποθέσεις να δικάσουν. Αυτός για μας είναι απαράβατος όρος. Αυτά τα οποία ακούγονται, και το είπατε, για κάποια plexiglass και κάποια μέτρα προστασίας κλπ. Δεν υπάρχει τίποτε ενιαίο. Ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι νομίζει ο καθένας στα δικαστήρια κάνει. Και βέβαια τώρα τα δικαστήρια της Καβάλας δεν συγκρίνονται, για να είμαστε ειλικρινείς, με τα δικαστήρια των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει πολυκοσμία και συνοστισμός. Έτσι. Δεν υπάρχει όμως τίποτε προγραμματισμένο, και υπάρχει γενικά ένα σχέδιο στο μυαλό του Υπουργείου, του Υπουργού, να ξεκινήσουμε κάπως, χωρίς να έχουν πάρει ακόμη την οποιαδήποτε διαβεβαίωση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές ότι έτσι πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, και δεν έχουν καταλήξει και σε τίποτε. Το κυριότερο είναι ότι δεν έχουν ρωτήσει, δεν έχουν συνδιαλλαγή με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τους πρόεδρους, με την Ολομέλεια, με τις συντονιστικές μας, για να πάρουν την άποψη τη δική μας, για να δούμε πώς σε συνεργασία θα προχωρήσουμε στη σταδιακή επανέναρξη. Πράττουν και κάνουν μόνοι τους όπως νομίζουν. Εμείς τους διαμηνήσαμε ότι όλα αυτά που σκέφτεστε να κάνετε, αν δεν τύχουν της δικής μας έγκρισης και αποδοχής, δεν πρόκειται να περπατήσουν, γιατί θα λάβουμε μέτρα και θα είμαστε απέναντί τους και δεν θα συμμετέχουμε στις διαδικασίες. Δηλαδή, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και σε σκληρά μέτρα από εδώ και πέρα, εάν δεν εισακουστούμε και δεν ληφθεί υπόψη και η γνώμη των δικηγορικών συλλόγων. Νομίζω ότι το να συμπληρώσω εγώ κάτι πέραν αυτά που είπατε, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Είναι σαφέστατο όλο αυτό που μας είπατε, και ότι δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν αρχίζει κάτι, αν και εφόσον δεν τηρηθούν κάποια πράγματα, κάποιοι κανόνες, και η προστασία όταν αφορά, παραδείγματος χάρη, τους δικαστές ή τους όποιους είναι γύρω από τους δικαστές, νομίζω ότι δεν εξαιρεί ούτε τους δικηγόρους, αλλά ούτε και, αν θέλετε, και αυτούς που θα δικαστούν, έτσι. Νομίζω... Ναι, κύριε Τσέλιο, έτσι είναι. Εμείς πάντως, σε κάθε περίπτωση, σαν τοπικός δικηγορικός σύλλογος, έχουμε και συνεδρίαση το απόγευμα μέσω της τηλεδιάσκεψης που κάνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις από τις συντονιστικές μας και από την Ολομέλεια. Είναι πολύ σκληρές, και πραγματικά εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση ούτε του Υπουργού, του κυρίου Βρούτση, ο οποίος δέχτηκε και τα περισσότερα πειρά, αλλά ούτε και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν μας ικανοποίησε. Να σας το λέω ευθέως, παρόλο που γνώριζε τα θέματα για τα οποία θα συζητούσαμε, δεν ήταν προετοιμασμένοι να μιλήσουν θετικά και ουσιαστικά για τίποτε. Έχουμε πολλά παράπονα με τα βάουτσερ, με το επίδομα των 800 ευρώ του μηνός Μαΐου, το οποίο είναι και αυτό στον αέρα. Τι να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ελπίζω να μην χύσουν το γάλα την τελευταία στιγμή, γιατί έχουν κάνει πράγματα σωστά μέχρι τώρα πάνω σε διάφορα ζητήματα και όλοι το αναγνωρίζουν. Αλλά δυστυχώς από κάτι τέτοια ψιλοπράγματα δημιουργούνται άσχημες εντυπώσεις και κακές εικόνες, όπως τελευταία έχει δημιουργηθεί και το θέμα με τα βάουτσερ, και δίνουν αφορμή για σχόλια και κακά σχόλια για πράγματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είχαν επιληθεί με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμμένε, ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Και να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Φαντάζομαι θα χρειαστεί. Λοιπόν, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε.
Μέχρι εδώ και σήμερα. Βλέπετε ότι παρατείνουμε και αν χρειαστεί λίγο την εκπομπή. Και χρειάστηκε. Οπότε, Θεού θέλοντος, αύριο, Πέμπτη, στις 10, σας περιμένω και πάλι εδώ για ένα νέο ξεκίνημα με το πρώτο θέμα. Καλύψαμε όσο μπορούσαμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο θέματα που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν μείναμε μόνο στα του κορονοϊού, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, μπορεί να είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που μας απασχολούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που μείνατε κοντά μου για αυτή την εκπομπή. Τον Τετράδη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν στην κονσόλα σήμερα και τον ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Και βέβαια, εις αύριον τα σπουδαιότερα στις 10. Σας περιμένω. Να είστε καλά.